Έκσταση. Εκστανό. Έκσταση. Δεν έχει πρόθεση να τον κόψει κατευθείαν. Δεν έχει. Πιστεύω ότι δεν είναι. Είναι πολύ μα... Να ακούτε. Είναι πολύ μα... Σαλίστηκα. Είναι τους μα... Sorry, Γιώργο μου, κάνα πλάκα εδώ. Πω το μα... Πώς δεν σε έδωσα καμιά κλωτσιά, ρε. Πω. Φαντάζομαι ότι είναι καμιά σκότωνα. Μπαίνει ο Ζαγόρας μέσα κρυφά. Το βλέπω εγώ και πάει χαμπάρι πίσω από τον Στρούλιξ. Δεν πήγε, στα γόνατα έπεσε. Στα γόνατα ήταν. Το κάνει γουγουγου. Λοιπόν, να γίνεις ποτάκι αυτό. Να γίνεις ποτάκι πριν την εκπομπή. Δεν έχει πρόθεση να τον κόψει κατευθείαν. Δεν έχει. Πιστεύω ότι δεν είναι. Είναι πολύ μα... Να ακούτε. Είναι πολύ μα... Σαλίστηκα. Είναι τους μα... Ο άλλος λέει, μ' ακούτε. Ρε Γιώργο. Από χθες δεν μπορώ να συνέρθω. Έπαθα θλάσσι τα νεφρά μου. Είναι κρατάσουμε από το γέλιο, ρε φίλε. Ήταν πολύ πετυχημένο. Ήταν, ρε φίλε, αυτό που λέμε το αυθόρμητο. Ναι. Είναι και το πετυχημένο. Ήταν, δηλαδή ήταν το μη προγραμματισμένο είναι ό,τι καλύτερο, ρε παιδί μου. Ναι. Δηλαδή, ακόμα και να βγει τώρα με μια φίλη σου, ρε παιδί μου. Έτσι. Πάλι με τη φίλη. Ναι, ρε παιδί μου, βγαίνει μια φίλη σου έτσι να πει για ποτό. Ναι. Και εξελίσσεται, ρε παιδί μου, βραδιά τόσο καλά. Α πούμε, συζήτηση, πίνει και ένα ποτάκι ακόμα. Βλέπει, τραβάει η ομάδα. Με φίλε δεν βγαίνω. Πάει συζήτηση από εδώ, πάει συζήτηση από εκεί. Κοιτιέστε λίγο περίεργα μετά από 3-4 ξυδάκια. Ναι. Μετά από 5 ξυδάκια, τι κάνει, τίποτα δεν έχω να κάνω. Εσύ, τίποτα κι εγώ. Δεν πάμε λίγο μόνοι μα, εγώ σε κανένα ξενοδοχείο. Ναι. Να ξεσκιστούμε, να βγάλουμε τα μάτια μα, ξέρω εγώ. Ναι, άνα μπράβο. Ναι, έτσι είναι το αυθόρμητο, δηλαδή, αυτό που δεν περιμένει. Είναι και ρε, το ωραίο. Εν τω μεταξύ. Δεν είναι, δεν είναι πιο ωραίο. Το αυθόρμητο πάντα είναι άλλο, ωραίο. Άλλο, να πα με μια κοπελίτσα τώρα. Τώρα για την πλάκα θα μα πει για κοπέλα. Να βγει ραντεβού και τα λοιπά. Και να γίνει κάτι αυθόρμητο, παιδί μου, ερωτικό μεταξύ σα παρά το προγραμματισμένο να ξέρει ότι τα πα για να το κάνει. Εντάξει, πάντα τα αυθόρμητα είναι πιο ωραία. Ναι, ρε φίλε, καμία σχέση. Απλά θα το ξαναπώ. Έτσι και αυτό το αστείο του Ζαγόρα. Δηλαδή, μπράβο στο Γιώργο. Εσύ τον ξέρει περισσότερα χρόνια τον Γιώργο του Ζαγόρα. Δεν το έχει ξανακάνει ποτέ αυτό το πράγμα. Εγώ είμαι το 11 εδώ στο Λίμπερο. Είμαι από το 2011 στο Λίμπερο. Ειλικρινά σου μιλάω και ούτε περίμενα να κάνει. Γιατί πάντα ο Γιώργος με τη σοβαρότητά του. Ναι, σοβαρός δημοσιογράφος. Ναι, παιδί μου, ξέρω το παίζει λίγο και βαρύ πεπόνι, ξέρεις. Δεν είναι σοβαρά. Δεν μου έχει δείξει κάτι τέτοιο μέρα πάντως. Εντάξει, φίλε, είναι και ο κύριος διευθυντής. Ναι, ακριβώς το αντίθετο μου έχει δείξει. Ακριβώς το αντίθετο μου έχει δείξει. Άκου τώρα τι σε λέω εγώ. Ναι, έξω, ίσα και δύο φορές που βγήκαμε. Τρέγια τον ακού τώρα. Δύο φορές και στα γένεια του Εσκομπάρ που θα πούμε εδώ, έχουμε κάτι να πούμε σχετικό, έτσι. Θέλει η Τατιάνα να κρυφτεί και χαρά δεν την αφήνει. Ήταν πολύ έτσι για την παρέα. Ναι. Πολύ καλός. Αλλά δεν περίμενα να σκύψει στα τέσσερα, να κάνει να περπατήσει. Να γίνει ντέγιο, άλλο ντέγιο. Να σαν ντέγιο. Ναι. Να σου κάνει γουου και να σε πει. Επαναλαμβάνω. Να κάνετε γάμα, επαναλαμβάνω. Το μόνο το ηχητικό αν ήταν δεν θα έκανα γιατί φορούσε και τα ακουστικά. Έχεις αλλά δίκιο. Έκανε και το. Πραγματικά ήταν σαν δάγκωμα. Λέω πιο κοπρόσκυλο μπήκε εδώ στο στούντιο. Έχεις απόλυτο δίκιο, φίλε. Και ειλικρινά, μέχρι να πεθάνω, δεν θα ξεχάσω τα μούτρα σου. Αυτά τα. Με συγχωρείς για την έκφραση. Τα ηλίθια εκείνη τη στιγμή μούτρα. Εντάξει, που έχεις την απορία. Ναι, ποιος, είναι, ποιος είναι, εσύ λέω. Τι είναι, όχι. Τι με δαγκάνει, από πού μπήκε και πώς ήρθε εδώ. Η πρώτη μου σκέψη σε νανοσεκόν, γιατί πάντα η σκέψη έρχεται σε κλάσματα δευτερολέπτου, έτσι. Η πρώτη μου σκέψη ήταν πώς μπήκε αυτό το κοπρόσκυλο μέσα στο στούντιο. Πώς μπήκε αυτός ο κοπρίτσι. Ο τρόμος ήταν. Ποιος ήταν, ποιος είναι, ποιος τον άφησε εδώ και μπήκε στο στούντιο, σκύλι πράγμα. Λοιπόν, έχει παίξει εντωμεταξύ, το έχουν βάλει όλοι, σε όλες τις εκπομπές. Λογικό είναι. Ναι, μας έχουν κάνει διαφήμιση. Έχω την. Δηλαδή, πιστεύω ότι. Δεν ξέρω αν ανέβηκε και στο YouTube, είπε το χρωστά να ανεβάσει. Υπάρχουν εκατοντάδες φίλοι ακροατές του Λίμπερο και παραγωγοί και διευθυντάδες και
και οι ιδιοκτήτες του Λίμπερο που ζηλεύουν τη χθεσινή στιγμή που όντως είμαι από απέναντί σου, είμαι ο μόνος που, έχω δει τα μούτρα σου. Ευτυχώς η κάμερα, έγραφε, αλλά και να έγραφε η κάμερα, είμαι πλάτη στο καλάθι. Δεν μπορείτε, παιδιά, να φανταστείτε το πώς εκφράστηκε ο Ζάκος εκείνη τη στιγμή. Εντάξει, λογικό είναι, όποιος και να ήταν. Δεν υπάρχουν λόγια, ρε παιδί μου, το περιγραφή. Όποιος και να ήταν θα την μάθαινε, έτσι. Οποιαδήποτε περιγραφή και να ξεκινήσω να κάνω θα καταλήξει σε γέλοντα. Καλά, ρε παιδιά, εντάξει. Γιατί τέτοιο, πολύ. Χρήστο, πολύ τέτοιο έπεσε. Πολύ μπιπ. Πολύ μπιπ. Εντάξει, είπαμε, ρε φίλε. Εντάξει, δεν θα πει. Την εθνική λέξη είπαμε από. Ναι, 5-6 φορές. Αυτό δηλώνει και τον αυθορμητισμό. Ήταν αυθόρμητο, ακριβώς. Δεν σκεφτόμουν εκεί στην εταιρεία. Τον αυθορμητισμό που υπάρχει και το ότι τίποτα εδώ πέρα, όχι σε κάποιες άλλες εκπομπές, δεν είναι στημένο. Εντάξει, όχι σε κάποιες άλλες εκπομπές που μπαίνει ο άλλος με το μικρόφωνο και λέει ποιος είναι ο Ραπτόπουλος να τον δει. Είμαι σίγουρος θα το πείζες. Μα με την αλήθεια λέμε, ρε φίλε. Το ωραίο είναι ότι. Να πας να δεις δηλαδή κάποιον. Μισό λεπτό, δώσ' μου λίγο χρόνο. Γιατί δεν μας κράζει μόνο Θουβού. Θα τον κράζουμε και εμείς για τα λάθη του, ξέρω εγώ. Πηγαίνει ο άλλος δηλαδή να κάνει μπούκα στο καμπριολέ Θουβού, στον Κωστή το Ραπτόπουλο, στην τηλεοπτική του εκπομπή. Πάει να τον κάνει μπούκα, το δίνει. Και μπαίνει μέσα, ποιος είναι, λέει, ο Ραπτόπουλος ο μπόξερ, και φοράει μικρόφωνο, ρε φίλε, καρδιτσωμένο. Δηλαδή, τόσο πιο βλάκας πεθαίνεις, ρε φίλε. Και αυτός που το σκηνοθέτησε, και αυτός που το υιοθέτησε, αλλά και, αυτοί που το εκτέλεσαν. Εντάξει, πιο βλάξ. Πεθαίνεις. Κάτω καλά. Ο Ραπτόπουλος θα το σκέφτηκε. Ποιος θα το σκέφτηκε. Και το παιδί, ο άλλος, ο. Ξέχασα το όνομά του. Δεν ξέρω ποιος είναι, πώς το λέει το παιδί. Το ξέρουμε, το ξέρουμε. Λοιπόν, το ωραίο είναι, για να το κλείσουμε και να πάμε και στα διαδικαστικά, να μπούμε και στη θεματολογία. Το ωραίο είναι ότι μετά όταν τελειώνει η πλάκα, λέω, είπα και δύο-τρεις φορές. Τρεις φορές το δευτερόλεπτο. Μόνο τα μπι που έκανε σκέπασε όλο το δίλεπτο. Το Μπινελίκι είναι. Εντάξει, δεν είπα και. Άκαση, είπα σιγά τώρα το Μπινελίκι. Είπες και το άλλο. Ποιο είπα. Το Νεούστη, ναι, εντάξει. Σιγά. Είναι. Σιγά τα τέτοια που είπα, ρε, σιγά. Μην πάμε και σε κάνα κατσυχητικό, σιγά. Είναι. Τι είπαμε. Είναι λογική αντίδραση. Τι πλάκα είναι τόσο. Θα κελάει τι να πει. Ωραία, πήρε, δεν κοίτα. Τι πλάκα είναι. Είναι πολύ λογική αντίδρασή σου. Και όσα είπες. Γιατί πραγματικά ήταν μεγάλη τρομάρα. Τον κόπο από τόσα αγορά που σε δάκα. Και ο άλλος, ο άλλος είναι. Έπρεπε να βάλεις τη φωτό. Είδες ο άλλος τι έκανε αυτή. Ο Θόδωρος που μου το έστειλες πρωί πρωί. Και τι είναι, προχειράτζα η δουλειά. Προχειράτζα είναι, γιατί έβαλε και. Όχι, γυαλιά τι έβαλε. Ξέρεις τι να κάνει. Αυτό θέλει να είσαι καλό στο Photoshop. Προωθεί στο Photoshop, τη σου φύγει η μασέλα στο μικρόφωνο. Και γκούλο τη μάτι και βάζει του αγώνα με του κέρδου. Δεν τον έπιασε η κλωτσιά τον κοπρίτη, δεν τον έπιασε. Αν τον έπιανε, θα τον έστελνε. Να σε καλά, ρε Γιώργα, ρε Ζαγόρα. Να σε καλά, να σε καλά. Και γελάσαμε και εμά και όλη την πόλη, να ξέρει. Γιατί. Ξέρει τώρα θα κάνω. Ξέχασα να σου το πω. Δεν με βλέπει, με καθρεφτάκι είμαι. Με καθρέφτη είμαι, πα και μου την κάνει και σήμερα. Με καντρεύτη. Σου βάλω από πάνω ένα στα μάξια. Να πούμε βέβαια αυτό που δεν ξέχασα να στο πω και έξω, γιατί αναλωθήκαμε πιο πολύ σε αυτό. Να πούμε ότι από αύριο. Ακούς. Θα παίζει σποτάκι. Έχουμε όχι αυτό το Σάββατο. Ναι. Το άλλο Σάββατο. Υπάρχουν τα γενέθλια του Εσκομπάρ. Έτσι. Και θα κάνουμε και εμείς αναφορές εδώ πέρα καθημερινές. Είναι το γενέθλιο πάρτι του Εσκομπάρ. Νομίζω τα τρία χρόνια είναι. Μην κάνω λάθος. Νομίζω τα τρία χρόνια. Να τα κατοστήσουν. Ναι. Με το μοναδικό μαγαζί που έχουν κάνει, πραγματικά το Σκομπά. Έτσι. Είναι ένα ποιοτικό πλέον μπαράκι, το οποίο μπορείς να δεις και νομίζω και τα μάτς σε άλλο χώρο ξεχωριστό. Και κάτω μπορείς να δεις. Έτσι. Και πάνω και πάνω όταν παίζει Άρης και ο ΠΑΟΚ. Έτσι. Εντάξει, μπορεί να είναι, ναι, παιδί μου, λίγο έτσι, λίγο. Τι να είναι λίγο. Βγαίνει προς την κίτρινη απόψη. Καλά, είναι δεν κοντά στο Χαριλάουφ. Δεν σημαίνει ότι έχω δει και επώνυμους ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Πώς, βέβαια. Και εγώ είδα. Δεν χρειάζεται. Έχουμε δει επώνυμους ΠΑΟΞΙΔΕΣ και Ηρακλειδείς και Ολυμπιακούς. Δηλαδή είναι, πώς το λένε, international το Εσκομπάρ. Και το προτείνουμε ανεπιφύλακτα να πάτε, να καραγουστάρετε και καθαρά ποτά και ποιοτική μουσική. Και πολύ όμορφο χώρο. Και happening, αλλά και μοναδική κουζίνα, παιδιά. Έχει και κουζίνα φοβερή πλέον, όντως. Έχει δηλαδή και η πίτσα που πήραμε και το χάμπερκερ που πήραμε και οι πατάτες. Τα πάντα όλα. Κάτι μυρωδικά περίεργα. Αυτό επαναλαμβάνω. Τα κανομάκια. Καλά, ρε Σιμπουγάτσα, με το καλογεράκι εκεί πέρα, το Μανώλη και το επιτελείο σας. Παραμονές.
αγώνα έτσι. Με την ΑΕΚ, ΑΕΚ Άρης, μου έφερε χανουμάκια. Χανουμάκια και ζεύγησε και γονέα πάνω τα παράκια. Ναι, μεγάλη. Δεν έπεφτε καρφίτσα, έτσι. Ναι, δεν έπεφτε μίγα να πούμε, γιατί γινόταν πάνικ. Ο κακός καμπός. Να πούμε ότι επαναλαμβάνω. Όχι, όχι αυτό το Σάββατο, μας έρχεται το επόμενο Σάββατο. Από αύριο θα παίζει νομίζω και το σποτάκι για τα γενέθλια του Εσκομπάρ. Εμείς τι να ευχηθούμε. Εδώ πέρα θα είμαστε κάθε μέρα, θα κάνουμε αναφορές για το γενέθλιο πάρτι του Εσκομπάρ. Οπότε αυτά, να πούμε λίγο Τάσο στα διαδικαστικά, έτσι. Έχουμε Champions League σήμερα να πούμε. Τα διαδικαστικά, θα σε παρακαλούσα. Τι? Αν κάποια στιγμή συγχύζεσαι μαζί μου ή τσατίζεσαι ή νευριάζεις. Τι, κάνω το σκυλό, τι. Όχι, όχι. Τι? Θα ήθελα να με χαρακτηρίζεις ως υπάνθρωπο. Ως? Υπάνθρωπο. Ναι. Θα με λες ότι είμαι υπάνθρωπος. Ναι. Και δεν θα παρεξηγούμε καθόλου. Ναι. Όχι, δεν μπορώ να πω. Ολόκληρος ποδοσφαιρικός εισαγγελέας της Θεσσαλονίκης. Δεν μπορώ να πω τέτοιο πράγμα. Όχι, δεν έχω πρόβλημα. Εδώ με είπε υπάνθρωπο εμένα και τους συνοπαδούς μου. Ολόκληρος ναι, ποδοσφαιρικός, ποδοσφαιρικός εισαγγελέας Θεσσαλονίκης. Ναι. Μας χαρακτήρισε σε post δημόσιο σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Ναι. Ότι ο Παοξής Γιώργη μου δεν είναι άνθρωπος, είναι υπάνθρωπος. Ο κύριος George Nullis. Θα σου πω εγώ θα σου πω τώρα George την. Ευχαριστούμε γιατί... πάρα πολύ, κύριε εισαγγελέα ποδοσφαιρική, κύριε Νούλη, για τον χαρακτηρισμό. Αλλά πιστέψτε μας, όλους τους παοξίδες, όλη την ασπρόμαυρη οικογένεια που αποτελεί το 70% της Βορείου Ελλάδος και δεν θα πω εγώ της πόλης, ναι. Γιατί εδώ μπορεί να είναι και παραπάνω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χαρακτηρισμό ως υπανθρώπους που μας χαρακτηρίσατε. Αλλά δεν έχουμε την ανάγκη από το δικό σας χαρακτηρισμό. Μπορείτε να χαρακτηρίσετε τον περίγυρό σας, έτσι, κάποιους δικούς σας ανθρώπους αν θέλετε. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα μαζί σας, έτσι, ούτε και με αυτό που είπατε. Πραγματικά είναι τιμή μας, έτσι, αυτός ο χαρακτηρισμός, γιατί εμείς ξέρουμε ποια είναι η πραγματικότητα. Και επίσης μπορούμε να καταλάβουμε γιατί έγινε ο συγκεκριμένος χαρακτηρισμός. Ωραία, τα υπόλοιπα, έτσι, θα δούμε τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες, γιατί η ΠΑΕΠΑΟΚ θα κινηθεί, θα φτάσει μέχρι Άριο Πάγο για την υπόθεση. Υπάρχει η καταγγελία από τους Βόρειους, από το σύνδεσμο φίλων ΠΑΟΚ, οι Βόρειοι, οι οποίοι προτρέπουν και τον ΑΣ και την ΠΑΕΠΑΟΚ να μηνύσουν τον αθλητικό εισαγγελέα για τον χαρακτηρισμό υπάνθρωπος, έτσι, γιατί ούτε λίγο το πολύ, το λέμε άλλη μια φορά, ο κύριος Γιώργος Νούλης χαρακτηρίζει πως ο ΠΑΟΞής δεν είναι άνθρωπος, είναι υπάνθρωπος. Ωραία, επειδή έτυχε χθες το βράδυ πραγματικά σε ζάπινγκ. Ξέχασα ότι η Δευτέρα είναι η εκπομπή του κυρίου Θωμαίδη και έπεσα στο ζάπινγκ πραγματικά και είδα το συγκεκριμένο. Θα σου πω εγώ τη φυσική εξέλιξη, αλλά θέλω να πω και κάτι άλλο. Θα μου πεις ότι έχω εμπάθεια με τον συγκεκριμένο άνθρωπο, ρε παιδί μου, με τον κύριο Μπούζο. Καταρχήν, ναι. Συμφωνείς με τον χαρακτηρισμό? Όχι, βέβαια, άλλο θέλω να πω. Θα σου πω τι θα γίνει. Εγώ, επειδή είναι πολύ εύκολο, καταρχήν είμαστε σίγουροι ότι είναι δικό του λογαριασμό, δηλαδή είναι αυτό ο εισαγγελέα. Δεν το ξέρω αυτό. Αλλά. Πρέπει να ρωτήσουμε, ναι, τον κύριο Θωμαίδη. Θα σου πω εγώ τι θα γίνει. Εγώ λέω ότι είναι δικό σου, έτσι. Θα σου πω εγώ τι θα γίνει. Πολύ εύκολο. Θα πει ότι τον χάκαραν. Είναι πολύ απλό. Ότι τον χάκαραν και δεν είναι δική του δημοσίευση. Σε κάτι τέτοιες περιπτώσεις αυτά γίνονται. Αυτό πάρα πολύ εύκολα διαπιστώνεται από τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Ναι. Εγώ σου λέω ότι θα πει. Δεν σου λέω αν αποδεικνύεται ή όχι. Άκουσε με λίγο. Αυτό, ναι, ο λογαριασμό δεν έχει κάνει μόνο αυτό το post ή αυτό το σχόλιο. Υπάρχει ένα ID, πως λέγεται IP. Ναι, ρε, password. Ναι, εσύ όταν μπαίνεις στο Facebook δεν έχεις password. Ναι, αγόρι μου, όταν συνδέεται, ναι, με το password σου, ναι, έτσι, μπορεί πάρα πολύ εύκολα η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, ναι, να δει αν έχεις κάνει το post εσύ. Σίγουρα θα υπάρχει. Ή κάποιος άλλος. Θα υπάρχει. Δεν ξέρω. Έχει. Αυτά τα τεχνολογικά δεν τα ξέρω. Σίγουρα όπως επίσης, για το ID ξέρω. Όπως επίσης. Όπως επίσης μπορούν πολύ εύκολα. Συγγνώμη, συνδιακόψα. Χίλια, ναι, συγγνώμη. Ναι. Μπορούν πολύ εύκολα να διαπιστώσουν αν χακάρανε το λογαριασμό. Αυτό θα σου πω. Αυτό θα σου πω. Ένα δίκιο έχεις. Παρότι δεν έχω τεράστιες γνώσεις στο τέτοιο, ότι ο καθένας από τον υπολογιστή του έχει ένα ID. Είναι ένας οκταψήφιος, εννιαψήφιος, δεκαψήφιος, δεν θυμάμαι. Ένα αριθμός με πολλά ψηφία. Αυτό είναι το ID, το αποτύπωμά μας. Όταν σε κλέβουν το password, σου κλέβουν το password όμως. Δηλαδή, αυτό έχεις δίκιο, ότι θα έχει μπει με το ίδιο password από άλλο ID. Εντάξει. Δεν ξέρω αν αυτό αποδεικνύεται. Θα το πω διαφορετικά. Δεν ξέρω αν άλλο θέλω όταν να ολοκληρώσει. Όχι, άλλο θέλω να πω. Ναι, εγώ λέω ότι είναι δικό του, ρε παιδί μου. Εγώ λέω ότι είναι δικό του και έκανε μια, όπως κάνουν πολλοί, κάτι τέτοιες χαζές δηλώσεις, δημόσιες. Με την παρέα μπορεί να πεις ό,τι θέλεις. Όταν έχεις δημόσιο λόγο και έχεις τέτοιο αξίωμα, φυσικά δεν μπορείς να λες τέτοιες φλακίες. Αλλά λέω αμέσως, γιατί έπεσα πραγματικά, ρε, πώς γίνεται αυτό. Έπεσα στο ζάπινγκ και άκουσα τον κύριο Μπούζο, ο οποίος
Τι ωραία, ρε φίλε. Εγώ δεν λέω ότι είναι έτσι, αλλά αμέσως να το χρωματίσει. Λέει, ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας. Πόσον είπε ο κύριο Νούση, Νούλη. Δεν ξέρω πώ. Νούλη, κάτσε ξανά. Που... Νούλη, Νούλη. Νούλη. Τον ήξερα εγώ αυτό. Νούλη, ούτε εγώ τον ήξερα. Ποιο Νούλη. Ναι. Ναι, άκου κατευθείαν. Ο οποίο είναι γνωστό οπαδό του Άρη. Mm. Κατευθείαν, δηλαδή η ταμπέλα ότι είναι. Εγώ δεν λέω ότι είναι αριανό. Θέλω να σου πω κατευθείαν. Δεν έμεινε μόνο στην ουσία ότι ένα άνθρωπο είπε αυτό το πράγμα. Ναι. Έπρεπε να μπει και το ηχόχρωμα μέσα, ρε παιδί μου. Έπρεπε να μπει. Δηλαδή. Άμα είναι Αριανός έχει άλλη βαρύτητα, είναι Παναθηναϊκός έχει άλλη βαρύτητα, βλακία είναι η δήλωση έτσι κι αλλιώς. Είπε κάποιο ψέμα και ο Μπούζος. Δεν ξέρω, δεν το ξέρω εγώ αν είναι Αριανός. Τώρα δεν είπες εσύ ότι είναι Αριανός. Όχι, δεν το ξέρω, λέω. Είπε ο κύριος Μπούζος ότι είναι γνωστός οπαδός του Άρη. Γνωστός. Εγώ δεν το ξέρω τον άνθρωπο. Δεν το ξέρω. Εντάξει, ξέρω ότι... Δεν το ξέρω, ρε φίλε. Ρώτα και να μάθεις τι είναι. Εγώ λέω και να είναι. Εγώ λέω ότι είναι Άρης. Αυτό τι ήταν συν, δηλαδή με το που έλεγε ότι είναι Άρης. Αποκτούσε λιγότερη ή μεγαλύτερη σημασία το χαζό ποστάρισμά του. Όχι. Είναι δημοσιογραφική ενημέρωση. Ωραία. Εντάξει. Και εγώ επειδή. Ένα επαγγελματία. Εμείς δεν είμαστε. Μα εγώ δεν είπα ότι ήταν λάθος. Λέω άμα ήταν μπόνους αυτό ότι είναι άριστο. Είναι επαγγελματία δημοσιογράφο ο κύριο Μπούζος και νομίζω ότι έχει όλο το δικαίωμα να το κάνει. Φυσικά. Εγώ δεν θα του πω ότι θα κάνει εμείς απλά. Δεν είμαστε δημοσιογράφοι και όχι. Έχουμε... Δημοσιογράφοι δεν είμαστε, αλλά κρίνουμε. Όπως και εμείς κρινόμαστε. Ποιο είναι ο Τζίζους. Αλλά. Δεν είπα εγώ τίποτα. Ναι, λέω. Σου απαντώ. Λέω. Λέω ότι εγώ έχω πολλές διαφωνίες επειδή... με το συγκεκριμένο κύριο. Ναι, εντάξει. Με τον δημοσιογράφο. Εντάξει. Έχω πάρα πολλές διαφωνίες. Λέω ότι εγώ, επειδή σε αυτό είμαι καλός και δεν ξεχνάω εύκολα, θα δω την ευαισθησία του ως προς το τι ομάδα είναι. Εγώ δεν είπα ότι λέει ψέμα το άνθρωπος. Θα δώσει ανάλογη. Γιατί πάντα. Ναι, θα δεις, πάντα. Ναι, θα δεις, γιατί μετά από αυτό. Ναι. Είδα παραιτηθεί. Δεν λέω για αυτό να. Για... Πρέπει να παραιτηθεί ο κύριος. Ναι. Ο συγκεκριμένος ποδοσφαιρικός εισαγγελέας Θεσσαλονίκης. Μετά, ναι. Μετά από αυτήν εδώ την βρώμα που βγήκε προς τα έξω, ή ωραία. Πρέπει να τον παρετήσουν από τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ σου λέω 5 ευρώ βάζω στοίχημα, ναι. Τι θα πει. Τέλος πάντων, αυτό είναι άλλο το τι θα πει και τι θα κάνει. Λέω τι ότι. Θα πει, ότι... Λέω ναι. Ότι τον κύριο Μπούζο θα περιμένω εγώ στη γωνία, σε ανάλογο περιστατικό τουλάχιστον πάνω κάτω το ίδιο, να δω αν θα μας πει ότι ο ελόγος είναι αεξής. Είναι. Ο εν λόγω. Ναι. Είναι αχαρναϊκός. Είναι. Πιερικός. Να δούμε. Γιατί ήταν πολύ έτσι και με ένα γέλο τα πολύ μυστήριο. Εκτός ότι μπορεί να πιανόμαστε εμείς, είμαστε και λίγο περίεργοι άνθρωποι. Ναι. Αυτό που είπες ότι θα πει ότι το είχα κάνει κτλ. Λέω εγώ, ρε. Πιθανολογώ ότι θα πει. Πού να ξέρω. Αυτό έχει γύρω στις 20 ώρες. 21 ναι, αυτό ώρες, θα έλεγα. 21, δεν είναι τι αντίδραση, ώρες, δεν υπάρχει. Αυτό λέω. 22 ώρες που έγινε το ναι. Σούσουρο το μεγάλο. Ναι. Δεν το γνωρίζω, αλλά. Όχι, ούτε εγώ το γνωρίζω. Θα έβλεπα και νομίζω ότι θα γινόταν και viral. Μία αντίδραση, μία ανταπάντηση από τον κύριο Νούλη σε όσα τον κατηγορούν τέλος πάντων. Αλλά δεν ξέρω, αν γνωρίζει κάποιος φίλος, θα μας πει. Εγώ δεν είδα και εγώ δεν κάποια ξέρω, αντίδραση και εγώ δεν ξέρω. Να υπερασπιστεί τον εαυτό του, να πει ρε παιδιά, όχι, τι είναι αυτά που λέτε. Είναι δυνατόν εγώ να κάνω δύο πράγμα. Δεν το είπα εγώ ποτέ. Με κλέψαν τον λογαριασμό και ναι, το έκανε άλλο. Δεν ξέρω. Εσύ αν ήσουν και σε κατηγορούσαν ένα 24ωρο ολόκληρο. Όλα εγώ... τα μέσα μαζικής ενημέρωσης Βορείου Ελλάδος και όχι μόνο. Θα σου απαντήσω. Γιατί... Δεν θα έβγαινες σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό. Μία ανάρτηση σε μέσω κοινωνικής δικτύωσης, Twitter, Instagram, Facebook κτλ. Να βγεις και να το διαψεύσεις. Εγώ άμα ήμουν, επειδή εγώ σου λέω το σχόλιο μου αυτό το έχω κάνει και okay. Σε ανάλογες περιπτώσεις. Θα το έκανες. Αν ήμουν, πρόσεξε, ναι. Αν ήμουν καθαρός θα έκανα, όπως λες, δήλωση και θα έκανα μήνυση σε αυτούς για συκοφαντική δυσφήμιση. Αυτούς που με κάνουν. Γιατί πρώτα δεν διασταυρώνεις από μένα και το λες. Αμάμα αυτές τις μηνύσεις. Πώς, αυτοί πώς θα τον κάνουν, ρε φίλε. Τι άμα με τις μηνύσεις. Ο ένας να μηνύει, ο άλλος να μην μηνύει. Τι λες, ρε φίλε. Τι λες, ρε φίλε. Λοιπόν, και όπως μου λέει ο φίλος Μαντώνης, πολύ σωστά δεν είναι ID, το είπα. IP είναι. IP. Όντως. IP λέγεται το ίχνος που αφήνει. Άντε ρε βλάχο, Αντώνη, τώρα που έμαθε το IP. Το κάθε router έχει μοναδική IP, όχι ID. Τόσο το είπε αυτό, Αντώνης, ο Γιάννης, έτσι είναι. Και επίσης η κάθε συσκευή μοναδικό Mac address λέει. Άκουσε λίγο τώρα, αυτοί εδώ το να τα λέμε σωστά, δεν τα ξέρουμε, ρε φίλε. Αυτοί εδώ οι φίλοι σου μας κάνουν τους πονηρούς. Μέχρι πέρσι σκούπιζαν τον πισινό τους με άχυρο. Εντάξει, δεν είχαν χαρτί υγείας. Άντε ρε μπαζουνόβλα και μου άδει και το IP. Και μας κάνετε και διόρθωση. ID θα το λέμε εμείς. Εκεί στη Νεάπολη έτσι το λέμε και στους αμπελόκηπους. Οι δυτικοί εμείς οι βλάχαροι. Έτσι το λέμε. Ξέρω, όχι, ID είναι το σωστό. Εσύ. IP. Άσου να βράσει το ζουμί του. Εντάξει τώρα. ID θα το λέμε εμείς. Περίμενε λίγο να στείλω. Τι να στείλεις. Στο Μπουγάτσα μου ζήτησε κάτι. Τι θέλει ο Μπουγάτσα. Τι σου ζήτησε. Δύο πίτσες. Τι να μου ζήτησε ο Μπουγάτσα. Κάτι μου ζήτησε. Ο Αντώνης, ο Βαγγέλης,
Ο Χρήστος. Εσύ δεν παίρνεις ρε e-box. Δεν παίρνω ρε, τους κλείνω όλους. Άντε ρε καρτούν, άντε. Λοιπόν, πάμε. Ξεκινάμε. Πορκή το ψητοπολείο. Αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινός οικοτόπουλο. Όπως και πολλές άλλες χειροποίητες νοστιμιές σας περιμένουν. Στο ψητοπολείο μας έχουμε σούπερ λακταριστές προσφορές καθημερινά. Ενδεικτικά κάποιες από αυτές: ένα special burger, μια Coca-Cola μόνο με 4 ευρώ. Δύο special burger, μία τσίκις, μία Coca-Cola μόνο με 5,90 και μενού 2 ατόμων που αποτελείται από 2 μπέργκερ, μία πατάτες, μία σαλάτα και μία Coca-Cola 500 ml παρακαλώ μόνο με 10 ευρώ. Η διεύθυνση του Πορκίτο Καραολί και Δημητρίου 52 πρώην διοικητηρίου και delivery 2310-520-555. Κατεβάζοντας την εφαρμογή μας από το App Store ή από το Google Play και κάνοντας από εκεί την παραγγελία σας περιμένει έκπτωση 10%. Σιγά, πρόσεξε, κατά πιο σοφιστική, πρόσεξε. Πήρε τηλέφωνο αδερφός μου, φίλε. Άστο, πάμε στο διάλειμμα τότε. Όχι, εντάξει. Και... ήθελα να με πει χρόνια πολλά για την κόρη μου. Στελίτσα, ρε φίλε. Ναι. Στελίτσα, να τη χαίρεσαι, όντως. Έχει γενέθλια, έκλεισα 17. Μία μέρα γενέθλια και την άλλη μέρα γιορτή. Ναι, και σήμερα γιορτή. Να τη χαίρεσαι, όπου να τη δεις και με έναν καλό Αριανό γαμπρό. Ναι. Σε εύχομαι. Ναι, και εγώ το εύχομαι. Ναι. Η Αριανό Ολυμπιακό για τον τυρανάει ο Πεθερός. Ο Πεθερός θα τον τραβήξει. Έχει να ψήσει μου εκεί πέρα. Για κάνει μελιτζόνα σαλάτα στο κάρβουνο. Τρεις Αριανούς γαμπρούς θα κάνεις, να ξέρεις. Τρεις. Άμα κάνω τέσσερα Αριανούς γαμπρούς, θα δέσω μία λεκάνη με το καζανάκι ενσωματωμένο πορσελάνινο και θα πάω στο Δερμαϊκό να πηδήξω. Αντε δεν πει τίποτα. Ειλικρινά, 40 κιλά είναι, δεν γλιτώνει. Προχώρα, ρε. Χρόνια πολλά να πούμε σε όλους τους Στέλιους. Στου Στέλιου του Παπαντονίου, τον καλό μας τον φίλο. Όντως και στο Στέλιου. Τον ιδιοκτήτη του Pauk Day. Έτσι. Και τον πρώτο αναπληρωματικό εδώ της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα. Το φίλο μας τον Στελάκι του Παπαντονίου. Έτσι. Στην κοράκλα μου βέβαια. Έτσι. Την αγαπημένη μου τη Στελίτσα που είναι μακριά, είναι στη Σουηδία. Την αγαπάω, τη λατρεύω και το ξέρει. Χρόνια πολλά, αγάπη μου. Μας ακούει τώρα, έτσι. Ο Θεός να σου δώσει τα καλύτερα και υγεία πάνω απ' όλα. Υγεία και τύχη. Υγεία, τίποτα άλλο, άστα τα. Και σε όλους τους Στέλιους και τις Στέλες. Τι έχει, δύο γραμμές. Ναι. Θα τους πάρουμε. Θα τους πάρουμε, τους φίλους. Διάβασε. Να πούμε λίγο μισό δευτερόλεπτο για την Mazda Αμανατίδη. Στο εξειδικευμένο συνεργείο Mazda. Η καρδιά της Mazda χτυπάει ανατολικά στην Παπάφη, στη Mazda Αμανατίδης. 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης, με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείοντα, αλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX. Mazda Αμανατίδης, ένα όνομα εγγύηση, με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Το Mazda έχει τώρα το μαστορά του και είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το επιτελείο του. Το σημείο συνάντησης στο Mazda είναι ένα στην πόλη και είναι στην Παπάφη 205. Για όσοι το καταλάβατε, η διεύθυνση που βρίσκεται η Mazda Αμανατίδης είναι Παπάφη 205. Τηλέφωνο επικοινωνίας και τυχόν απορριών που υπάρχουν. 2310-924-931. Σημειώστε το. Mazda Αμανατίδης 2310-924-931. Οι υπόλοιποι καλοί φίλοι υποστηρικτές θα διαβαστούν στο επόμενο break. Λοιπόν, να πάρουμε τους δύο φίλους, μην τους κρατάμε στην αναμονή. Πάτους, ο φίλος ο ένας. Κανένας, για να δω. Καλά, με για τα χαλιά. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά. Να μου χαθείς βε. Φρίσκεις. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε Ράδιο Μαρμίτα. Καθημερινά 9 με 11 στο ραδιομέγαρο του Λίμπερο 107 και 4 στον FM. Από τα νέα υπερσύγχρονα στούντιο του Λίμπερο 107 και 4 στον FM. Θα συνεχίσουμε λίγο την πολύ καλή κουβέντα που ξεκινήσαμε με τον φίλο του Ζάχου. Αφού ακούσατε πρώτα κάτι σημαντικό, κοντά μας είναι το πρατήριο Εγώ Καυσίμων και Διανομής Πετρελαίου Θέρμανσης στο Κλικίδι ΣΑΚ. Ένα πρατήριο με σωστή ποιότητα ελέγχου που σας δίνει ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού καθημερινά. Πηγαίνετε. Ανδρέα Παπανδρέου, 2.25 στην Νεάπολη, δίπλα από το κεφυράκι των Μετεώρων. Γεμίζετε, φουλάρετε το όχημά σας ή βάζετε όσο θέλετε, 20, 30, 40, 50 ευρώ. Ενισχυμένο καύσιμο και πληρώνεται στην τιμή του απλού. Μόνο στην Ανδρέα Παπανδρέου 2.25 στην Νεάπολη. Καθημερινά! Όχι μια φορά την εβδομάδα. Επίσης, μπορείτε να αλλάζετε με μεγάλη ποικιλία πολυπαντικά τα λάδια στο όχημά σας. Υπάρχει και τεράστια γκάμα από αξεσουάρ αυτοκινήτων, ό,τι αγαπάτε. Όλα θα τα βρείτε στο πρατήριο Εγώ Καυσίμων και Διανομής Πετρελαίου Θέρμανσης στο Κλικίδι ΣΑΚ. Είπαμε Ανδρέα Παπανδρέου 2.25 στην Νεάπολη και για σένα που θέλεις πετρέλαιο θέρμανσης, καλείς στο 2310-611-256, 2310 σημειώστε το 611-256 για ποιοτικό πετρέλαιο, για καθαρό καύσιμο στην καλύτερη τιμή της αγοράς και σε χρόνο ντέτε, όπως λέμε εμείς οι δυτικοί. Γιάννη, τι θες τώρα να πούμε, αντί για χρόνο ντέτε να λέγαμε χρόνο μπεμπέ.
Τώρα θα το διαβάσω το μήνυμά του. Πριν διαβάσω το μήνυμά του, πάντως θέλω να μια ερώτηση. Δεν ξέρω, είσαι μέσα στην αγορά, είσαι εσύ κοινή, Καρμέν. Κάνε κλειδαρά, καλό, ξέρεις τίποτα να μα κλειδάρε. Κλειδαρά, δεν χρειάζομαι. Εγώ με ταυτότητα ανοίγω. Τόσο καλό, είσαι ρε φίλε. Τότε, να πας. Νεαπολιτάκι, παλιό είμαι. Εντάξει, τότε να πας φίλε λίγο στα. Στο κρατικό της Πηλέας. Γιατί λέει. Τι έχει εκεί. Η κουβανή του ΠΑΟΚ λέει στον Καζέτα. Μας κλείδωναν στα αποδυτήρια για να αργούμε στις προπονήσεις. Ο Ντάριελ Άλμπο και Χωσέ Σαντοβάλ σε συνέντευξή τους στον Καζέτα μιλάνε για όσα συνέβησαν από το ξεκίνημα της συνεργασίας του με τον ΠΑΟΚ μέχρι το τέλος. Κάνουν λόγο για έλλειψη σεβασμού από πλευράς των ασπρόμαυρων, ενώ αφήνουν εχμές ακόμη και για ρατσιστική συμπεριφορά. Μας κλείδωναν στα αποδυτήρια. Αυτοί οι δύο του. Πού να ξέρω, ο Ντάριελ Άλμπο και Χωσέ Σαντοβάλ. Συγγνώμη, λέω τι λένε αυτοί. Εγώ δεν είπα την αλήθεια. Όχι. Μα δεν ήμουν μπροστά, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια. Καλά κάνεις και το λες. Είναι μια γελία παράσταση των δύο αυτών προβληματικών επιθετικών κουβανών και της κυρίας που τους εκπροσωπεί προς την πλευρά του ΠΑΟΚ. Αυτοί οι δύο κύριοι ποτέ δεν μπόρεσαν να εγκληματιστούν στα θέλω, στα πρέπει της ομάδος. Εξέδεσαν και τον τα ΠΑΟΚ και άφησαν ξεκρέμαστη όλη την ομάδα με αποτέλεσμα να μην μπορεί να πραγματοποιήσει τουλάχιστον για την στιγμή του στόχου της. Τώρα, προβληματική δεν τους πήρες ρε. Εντάξει φίλε. Από εκεί και μετά. Και οι δύο προβληματικοί. Τους διώξανε. Φύγανε. Τους κλειδώνατε. Είναι άνεργοι. Στον ΟΑΕΔ και οι δύο. Δεν ξέρω αν είναι ακόμη στα αποδυτήρια κλειδωμένοι. Γι' αυτό λέω. Πάμε να τους ανοίξουμε. Από εκεί και πέρα, όμορφα και ωραία, τα πάντα θα εξελιχθούν στα δικαστήρια. Υπάρχει η υπόθεση και πάρει τη δικαστική οδό. Έτσι όπως πήρε το θέμα και πραγματικά θα περιμένουμε να δούμε το τι μέλη γίνεστε. Βέβαια δεν είναι σαν την περίπτωση του Γιώργου Χατζάρα που πλάκωνε σφαλιάρες στα αποδυτήρια τους παίκτες του Άρη όταν υποβιβάστηκε. Τι Γιώργο, δουλειά έχει, Γιώργο Χατζάρα για πάντα αργανά. Τι δουλειά έχει, ακόμη και έτσι να είναι. Ούτε εγώ. Φυσικά δεν είναι καμία δουλειά γιατί σε μία περίπτωση ισχυρίζεις εσύ ότι είπαν αυτοί τα δύο καρτούν αυτά της Κούβας. Ναι, αυτό μιλάει για συμπεριφορά της διοίκησης, δεν μιλάει για συμπεριφορά του προπονητή. Προφανώς δεν τους κλείδωνε, λέω αν είναι αλήθεια, 1%, δεν τους κλείδωνε ο προπονητής τους. Κάποιος από τη διοίκηση τους κλείδωνε. Βέβαια. Λέω, πας και είναι και να τους πάμε κανένα σάντουιτς. Ναι, είναι πολύ προτιμότερο τέλος πάντων να μπλόκαρε η γλώσσα και να μην άνοιγε η πόρτα για τον Κοβανός, από το να τους ακάτευε στο ξύλο ο Γιώργος Χατζάρας για πάντα αργανάρας. Ο Χατζάρας έδινε τους ποδοσφαιριστές. Ναι, μπράβο. Ή αν θέλεις, υπάρχουν και τηλεοπτικά ντοκουμέντα στα οποία υπάρχει ο κύριος Ιωάννης Ιωαννίδης, ο προπονητής του Άρη στο μπάσκετ, ο οποίος είχε κατεβάσει Χριστοπαναγίες 150 φορές. Εντάξει, έχει βρει σταθεία 150 φορές και δεν συλλήφθηκε ποτέ. Ενώ τότε υπήρχε τιμωρία, έπρεπε να συλληφθεί και να πήγαινε φυλακή απευθείας. Εντάξει. Και υπάρχει βέβαια και αντικείμενα που πετάει στο Σιγάλα. Ναι, πραγματικά έπρεπε να μπει καμιά. Τον Πινελίκη που ρίχνει. 15-20 χρόνια φυλακή. Τον Πινελίκη που ρίχνει πραγματικά μπροστά στις κάμερες στους παίκτες του Άρη. Έτσι, αυτά τα πνίγουν. Αυτό είναι. Όχι, δεν τα πνίγουν. Αυτό είναι προπονητής προς παίκτες. Λάθος, σωστό. Εδώ σου μιλάμε για διοίκηση αυτό. Αν είναι αλήθεια έτσι πώς το λένε αυτό, είναι πράξη διοίκησης. Δεν τους έκανε τους κλείδες ο θηρορός του σταδίου. Έτσι. Λοιπόν, εκτός αν τους κλείδωσε μόνος κατά λάθος. Να περιμένουμε λοιπόν να πάρει το. Καλά, φυσικά θα περιμένουμε. Εγώ διάβασα. Οδό. Δεν το υιοθέτησα, το διάβασα. Σωστά, καλά έκανες. Και εγώ όμως έχω να δώσω την απάντηση ότι θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στις δικαστικές αίθουσες για να έχουμε ασφαλή κριτήρια. Ζάχο, το κάθε router το ξαναδιαβάζει του Γιάννη γιατί είναι η δουλειά του αυτή. Έχει μοναδική IP και όχι ID και επίσης κάθε συσκευή μοναδικό MAC address. Ένα λεπτό. Να τα λέμε σωστά. Η δουλειά μου είναι πες στον Τάσο. Εγώ δεν τον κάνω το μάγκα με τους σωλήνες λέει. Και για τον Κάκο τα έχουμε πει ρε φίλε. Γιάννη, το ξέρουμε τώρα ποιος είναι ο Κάκος και το παρελθόν του και το διαιτητικό και όλα. Γιάννη μου, ο καθένας είναι στη δουλειά του. Το παραδέχομαι. Έτσι. Είναι βέβαια διαφορετικό να κάθεσαι μια καρέκλα και να κουνάς το χεράκι σου και με το ποντίκι και να κάνεις τα βελάκια εκεί και να κάνεις προγραμματισμούς, από το να πηγαίνεις στην οικοδομή να σκάβεις τους τοίχους, να σκάβεις με τα κομπρεσέρ τα τσιμέντα και να περνάς σουλίνες αποχετεύσεων, σουλίνες υδραυλικές, σουλίνες καλοριφέρ κτλ. Όπως να έχει και όπως και να γίνει και να έχει. Και τα δύο έχουν το βαθμό δυσκολίας. Δεν υπάρχει εύκολη δουλειά. Εύκολη δουλειά δεν υπάρχει. Για εγώ αυτό έχω ξέρω. Έπειτα για να καταλάβετε και να δείτε ότι είμαι μέσα σε όλα, φίλε Γιάννη, Αντώνη και τα λοιπά. Ξέρω πάρα πολύ καλά τι σημαίνει το IP και όχι το ID. Έτσι, ναι. Τι σημαίνει IP ρε, ξέρεις.
Η τέλε, από δεν ξέρω. Είτε, καλά, σου στόστηλαν αυτό, το ήξερε εσύ, ρε βλάχο. Σου στόστηλαν εκεί, ρε βλάχο, που ήξερε. Για πε, ρε, πέσω. Πέσω, γρήγορα, τώρα, γρήγορα. Λοιπόν, νέα πολιτικά. Ιντερνετ πρωτοκόλ. Πρωτοκόλ. Σκέτο κόλ. Χωρί το πρώτο. Ιντερνετ πρωτοκόλ. Σκέτο κόλ. Βγάλω το πρώτο. Κόλ, έχω ένα φίλο. Όπω θα πέσει πολύ μπιμπι. Όπω τι έγινε στην Αλβανία, ρε φίλε. Εντάξει, για να φιλμακρία. Κρίμα, από όλο τον κόσμο. Εμεί. Κοίτα. Δεν ξέρω, εσύ το μεγάλο το σεισμό δεν ήταν, τον έζησε. Τον έζησε. 8 χρονών ήμουν. Ναι, επειδή το ζήσαμε. Όχι, Μουντιάλ βλέπαμε. Επειδή. Εσύ τι έβλεπε, το Φούντα. Η Ρωσία έπαιζε, δεν θυμάμαι αντίπαλο, η Ρωσία. Μοιάζει με 8 χρονών, ρε τώρα. Πλάκα με κάνει. Εσύ ήσουν 8, εγώ ήμουν 10. Εγώ έτρωγα σουβλάκια από τον Παπαθωμάκη στην Αυστραλία, κάτω στην υπόγα που έγινε μετέπειτα του Μακεδονικού τα γραφεία. Ναι. Είχε κάτι σουβλάκι ο Παπαθωμά σχορεμένο, ρε φίλε. Μουντιάλ. Και σκόριο πήγαινε ο παππού με εκεί ο Ηρακλή. Ωραία. Μπαρμπαϊρακλή. Ηρακλή ήταν. Μπαρμπαϊρακλή. Α, Ηρακλή όνομα. Ηρακλή Παοξάκη, ρε, στο Δήμο ναι. Με Θεσσαλονίκη με τη Φλωρέτα. Και πηγαίναμε εκεί, πηγαίναμε. Ή κάτι σουβλακάρε, ρε φίλε. Σαν το μεγάλο μου το δάχτυλο ήταν το ένα το κομμάτι. Ωραία. Ναι, να ακούσουμε το φίλο και δεν υπάρχει, δεν παίζει ρόλο. Ωραία. Καλησπέρα. Χαιρετώ την όμορφη παρέα, Αντώνη. Αντάτος. Έλα, διαφώτισε μας. Που να χαιρετήσω το τρελό μου το Αλάνι, τον Τρέγε εκεί πέρα που τον πάω πολύ, αν και πάω οξύ. Τον πας πολύ. Τον πάω πολύ γιατί μου δίνει τη δυνατότητα να έρχομαι να λέω τη γνώμη μου. Έτσι. Αντώνη. Ναι, βέβαια. Έλα να σε γνωρίσω και από κοντά. Ναι, καλά. Εννοείται. Πρέπει κάποια στιγμή όμως να είμαστε και οι δύο εκεί μαζί. Έλα σε μια εκπομπή. Ναι, καλά. Θα είμαι και εγώ. Έτσι. Και μη φέρεις όμως τη θαυμάστρια του Ζάχου. Εντάξει, ναι. Δεν γίνεται, δεν γίνεται. Γιατί αυτό το καρτούν εδώ ψωνίζεται, να ξέρει. Γιατί κύριε Τρέγε να μην με φέρει. Καλησπέρα σας. Χαίρετε. Απάντησε Τρέγε. Τι είναι Τρέγε, μαλάκος η φωνή σου Τρέγε. Κάνετε, είστε καλά. Κύριε Τρέγε, πείτε μου παρακαλώ για ποιο λόγο να μην με φέρει. Καταρχήν συστηθείτε, ποια κυρία είστε. Είμαι η κυρία του κυρίου που μιλούσατε πριν. Η κυρία πια? Του κυρίου. Του κυρίου που μιλούσατε πριν από λίγα δευτερόλεπτα. Να σας μάθει το κοινό της Μαρμίτας, δεν θέλετε. Δεν ξέρετε. Πώς? Το όνομά σας, δεν μας το πείτε. Δεν ακούω λίγο. Το όνομά σας, το όνομά σας λέει. Το όνομά σας. Το όνομά μας, όχι, το όνομά μου δεν το λέω. Είμαι η νούμερο ένα θαυμάστρια του Ζάχου. Έτσι είμαι γνωστή και έτσι θα παραμείνω. Οφθαλμία τροπότε επισκεφτεί κάτι τελευταία. Τι γελάς, ρε. Τι γελάς, ρε Κασμά από μέσα σου, τι γελάς. Οφθαλμίατρο, λέω. Πότε επισκεφτήκατε. Λοιπόν. Για να μην το κάνουμε εδώ, Ανίτα Πάνια, εντάξει, με τα θαυμάστρια τα λες άλλη φορά. Αντώνη. Παρακαλώ, ακούω. Επειδή έχω μάθει ότι είναι η σύζυγος όμορφη γυναίκα, εντυπωσιακή. Εσύ πώς είσαι εμφανισιακά. Καλή καλώς. Κάτσε να το πει ο Αντώνης, δε φίλε. Για τον εαυτό του θα πει μόνο εσύ. Άντε, πες εσύ ότι είσαι άσχημος. Εντάξει, είμαι. Στο GNTM, ας πούμε, το ανδρικό, θα πήγαινα τετράδα. Ωραίος. Ωραία. Άρα να δικαιολογήσω την επιλογή της συζύγου που δεν μας είπε το όνομά της. Για την ομορφιά της συζύγου κρίνουν οι άλλοι. Δεν λέω για την ομορφιά της συζύγου. Λέω για την επιλογή της συζύγου να είναι μαζί σου που είσαι όμορφο παλικάρι. Και κάποιες φορές, ρε, για όσον αφορά αυτό το θέμα, και εγώ απορώ να πούμε. Ναι, αγοράκι μου, για να σε πάρει, σε γούσταρε, σε θαύμαζε, τη άρεσε. Ναι, αλλά. Αλλού το πάει, αλλού το πάει. Άκου το δεδομένο τη, α πούμε. Αλλού το πάει, δια τη πλαγίου, αλλού το πάει. Αν όλη τη άτιτη λισάβρα απέναντί μου, τι να θαυμάσει, ρε φίλε. Κοίταξε, καμιά φορά με τα γούστα τη Τάσο μου είναι αλήθεια ότι απορώ κι εγώ. Καλά, οι γυναίκε είναι ανώμαλε, να ξέρει. Έτσι ακριβώ. Να βοηθήσω τώρα για το θέμα του κυρίου Νούλη. Γιατί άμα δει τη δικιά μου τη γυναίκα που με πήρε, θα καταλάβει. Έλα, πάμε για τον κύριο Νούλη. Λοιπόν, να βοηθήσω λίγο για να μην κατάγει τη γραμμή. Για τον κύριο Νούλη. Καταρχάς, να πούμε ότι αυτή η, ας πούμε, κουβέντα του κύριου Νούλη με τους φίλους του στο Facebook έγινε πρωτετραετίας. Δεν τον αθώνει αυτό, βέβαια, έτσι. Όχι, να πούμε, καταρχάς να πούμε ότι είναι απαράδεκτο όταν είσαι δημόσιος κοινωνικός λειτουργός. Η τοποθέτηση αυτή, έστω και στο Facebook, είναι απαράδεκτη. Να ρωτήσω κάτι, Αντώνη. Ήτανε τότε κάτι ο κύριος Νούλης. Ήτανε αθλητικός εισαγγελέας. Ο άνθρωπος τώρα έχει πάρει μετάθεση στην Αθήνα και δεν είναι πια. Μάλιστα. Και αυτά δεν τα λέω εγώ. Τότε που έκανε αυτό ήταν αθλητικός εισαγγελέας Θεσσαλονίκης. Ναι. Καλά και το Μαρίδης τώρα μετά από 4 χρόνια, το θυμήθηκε. Κοίταξε τώρα, Τάσο μου, δεν θέλω να πω ούτε για τον κύριο Αυτόνα, ούτε για τον κύριο που το έκανε το θέμα καλά υπό Ζάχος, έκανε την τρίχα τριχιά. Τα ξέρουμε αυτά. Ο κύριος που είπε, έχει βγάλει πριν από 2-3 εβδομάδες, νομίζω, για τον παράγοντα Βορείου Ελλάδος, ομάδας Βορείου Ελλάδος, ο οποίος κατηγορείται για στημένα και δεν μπορεί να πει το όνομά του και θα το πει το Γενάρη, ξέρω εγώ. Μάλιστα. Δικάζουμε ποιος είναι. Όρισε. Δικάζουμε, λέω, ποιος είναι. Δικάζουμε ποιος είναι, όχι αυτός που νομίζεις. Να, εντάξει. Okay.
Ούτε αυτός που θα ήθελα να νομίζω εγώ πάντως. Ευσεβείς πρώτη. Ευσεβείς πρώτη και από τους δύο. Να πούμε το καλό τώρα για τον κύριο Νούλη, ότι παρότι αυτή την άστοχη... Με αυτά που λες, να ξέρεις ότι ήδη μας λείπεις από την εκπομπή. Ναι. Προχώρα. Σαλιάρι. Πάμε. Κοίταξε, αυτό έγινε στο Ζάχο να κανονίσει μια τριάδα και να έρθω να τα πούμε όσο κουστάρει. Δεν έχω θέμα εγώ. Τι να σου πω τώρα, Δευτέρα είναι μετά το... Ο Ζάχος έχει αδυναμία στις τριάδες, να ξέρεις. Τις στοιχηματικές. Γελάει και τα μάστρια από μέσα. Κοίταξε, Τρέγια, δεν ξέρω αν μας άκουσες την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι. Ο Ζάχος με παρομοίασε με τον Τρέγια χωρίς γυαλιά. Σοβαρά μιλάς? Ναι, έτσι με παρομοίασε. Ναι. Διότι ο Ζάχος την προηγούμενη εβδομάδα πήγε για καφέ με έναν φίλο του. Ναι. Είχε απέναντί του δύο 24χρονα και απλά τα κοιτούσε. Φίλε, και τα δύο 24χρονα είναι πιο μικρά από αυτό, να με τα προσθέσεις. Ναι. Έχει καμιά σημασία αυτό όμως, Τάσο μου? Τι να κοιτάξει, ρε φίλε. Σε λίγο θα φοράει λιπάκι με τυράντες. Έλα, πάμε παρακάτω. Πάμε. Γελάς πάλι εσύ από μέσα. Σ' ακούω. Λοιπόν, να πούμε... Λοιπόν, να πούμε για τον κύριο Νούλη, ότι παρά την δήλωσή του, που δεν είναι δήλωση, δηλαδή είναι απλά ένα γραφόμενο στο Facebook, αυτό δεν τον εμπόδισε πριν από λίγο καιρό να βγάλει απαλλακτικό βούλευμα για έναν οπαδό του ΠΑΟΚ, ο οποίος είχε συλληφθεί σε... μια αποστολή της αστυνομίας εκεί στα δυτικά, σε ένα σύνδεσμο του ΠΑΟΚ και έβγανε απαλλακτικό βούλευμα για τον οπαδό του ΠΑΟΚ. Άμα ήταν αθώο το παιδί. Ναι, αλλά άμα είχε κόμπλεξ ο άνθρωπος σαν Αριανός, άμα είχε αντιπάθεια εκεί και κόμπλεξ. Υποτίθεται ότι ένας δικαστικός λειτουργός, τα κόμπλεξ του, τα προσωπικά του προβλήματα και αν τον κεράτωσε η γυναίκα του με κανένα, ξέρω εγώ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ ή Αριανό, τα αποβάλλει και αποδίδει δικαιοσύνη. Αυτό δεν το ξέρει. Άμα δεν το ξέρω, ρε φίλε, δεν το αξίζει η θέση συγκεκριμένη. Εντάξει, να πούμε ότι ο άνθρωπος τώρα έχει πάρει μετάθεση στην Αθήνα. Απαράδεικτη αυτό το statement στο Facebook. Αντώνη, ερώτηση, Αντώνη. Ναι, ναι. Από τη στιγμή που κατηγορήθηκε εδώ και 24 ώρες, υπήρξε κάποια αντίδραση? Από ό,τι έχω ακούσει, του ζητήθηκε να βγει και δεν θέλησε να κάνει καμία δήλωση. Μάλιστα. Αυτό έμαθα εγώ. Μάλιστα. Όσο για τους ανθρώπους εκεί στο πάνελ που βγάλανε το θέμα, δεν είδα, ξέρω εγώ, τον κύριο Μπούζο να έχει αγανακτήσει με τον κύριο Κάκο, ο οποίος τολμάει και μιλάει στους Αριανούς για ηθική, όσον αφορά το θέμα του Ρόουζ. Όλα καλά είναι εκεί. Όλα καλά είναι εκεί. Κοίταξε, είναι δύο διαφορετικές περιπτώσεις αυτό, Αντώνη. Δεν είδα να μιλάει για ηθική τον κύριο Κάκο, έτσι. Κοίταξε λίγο, Αντώνη. Μας κουνάει το δάκτυλο Κάκο, σε ένα λίγο Ρόουζ που έχει κάνει. Επανελειμμένα τρεις φορές μία απρεπή κίνηση, απαράδεκτη κίνηση, όσο και να έχεις... Και ποιος θα μιλήσει γι' αυτό, ο κύριος Κάκος? Όσο και να έχεις αδικηθεί, αυτή την κίνηση δεν την κάνεις. Και μάλιστα έμεινε και ατιμόρυτος, δεν πήρε κόκκινη. Δεν έμεινε ατιμόρυτος γιατί το είδε ο διαιτητής και δεν το τιμώρησε. Να ολοκληρώσω. Θεωρώ ότι δεν το είδε ο διαιτητής. Πώς δεν το είδε? Και αν δεν το είδε ο διαιτητής, δεν το είδε το ΒΑΡ? Δεν ξέρω. Δεν το είδε ο τέταρτος, δεν το είδε ο Λάιφμαν. Είδε, ο Σκουλάς που ήταν βαρ, είδε, ο Σκουλάς όμως είδε ότι το την παρανηχίδα και δεν είδε τον άλλο τρεις φορές που έλεγε. Βεβαίως. Αν μου επιτρέπετε, εκεί δεν θα ολοκληρώσω. Ναι, βέβαια. Και έχουμε και άλλη γραμμή. Έχει τεράστια διαφορά. Ναι, θα κλείσω. Αυτό που έγινε με τον Κάκο και τον Ρόουζ, από την ηλιθιότητα του Κάκου, πραγματικά, που το συχάθηκα και τη μέρα, να δώσει η δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Αγκάθο. Άναγια. Γιατί τίμησε τη μνήμη ενός νεκρού 17χρονου παιδιού. Δεν μπορεί λοιπόν που έπεσε στον Άρη. Αυτός ο κύριος να μιλάει για ηθική. Δεν σε χώνευα που δεν σε χώνευα. Από τότε που είσαι διαιτητής, μετά από αυτό που έκανες. Τώρα, φιλά, και δεν με πειράζει, ούτε με νοιάζει που έγινε στον Άρη, στον Ολυμπιακό. Πήγε οποιοδήποτε παίκτης ρεβλάξ να τιμήσει τη μνήμη ενός νεκρού παιδιού που έφυγε τόσο άδικα τη ζωή. Και τον αποβάλλεις. Και έχεις μούτρα να βγαίνεις και να μιλάς. Έπρεπε να μην ξανακυκλοφορήσει. Αυτό να μην ξανακυκλοφορήσει τα μούτρα σου, τουλάχιστον στα μέσα, μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και πρόσεξε, Τάσο, ο Αγκάθο δεν ήταν προκλητικός. Δεν έβγαλε τη φανέλα, τη σήκωσε. Τη σήκωσε, δεν την έβγαλε. Τη σήκωσε μόνο. Αυτό δεν μπορεί να μιλάει. Και όταν διαιτήτευε, το μόνο που ήθελε ήταν να ήταν η κάμερα και ο κόσμος επάνω του. Να γίνει ο πρωταγωνιστής του παιχνιδιού. Και κακός που τον έχει ο Σαββίδης και τον πληρώνει. Τον Μπούλο διώξτονα. Και κάποιοι στον ΠΑΟΚ, κάποια φαντάσματα του παρελθόντος, ήθελαν να τον κάνουν και τη μάνατζερ. Τότε έκανα τις ασπρόμενες πτήσεις στο Λίμπερο και έγινε, έγινε πόλεμος εδώ πέρα με τον Νίκο τον Εφοριακό. Ο Τάσος ο Κάκος έχει προϊστορία με τον Άρη. Με το πανό που μας άφησε 50 λεπτά να περιμένουμε στο μείον 5 στο Χαριλάου,
με το θα σα τελειώσω εγώ κτλ. Τέλο πάντων, άστο, δεν ξέρω τι. Λοιπόν, σα αφήνω. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Να σε καλά και να πα τη σύζυγο στην εφαρμία του. Φιλιά σου, φιλιά θέλει μόνο στο Ζάχολη. Φιλιά, έτσι, ευχαριστώ πολύ. Ευτυχώ, ευτυχώ. Δόξα τω Θεώ. Φιλιά, θαυμάστρια μου. Έλα, σκούπισε τα κραγιόνι. Παρακαλώ, παρακαλώ. Παρακαλώ πολύ. Καλησπέρα. Πολλέ έχω, όχι μία. Καλησπέρα. Καλό, έχει εγώ στον άκουγα δεύτερη θαυμάστρια σε σειρά, αλλά δεν το αντέχω. Όχι, όχι, όχι. Έλα, φίλε μου, πάμε. Καλησπέρα, παιδιά. Τάσο, ο Γιάννης είμαι. Γεια σου, Ιωάννη. Καταρχάς, Ζάχο, ναι, δεν διάβασες καλά τον τίτλο του τη συνέντευξη. Για πες. Δεν είπε «μας κλείδωσαν στα αποδυτήρια». Ναι. «Μας κλείδωναν τα αποδυτήρια». Κάτι, να το ξαναδώ, φιλάμα, έχεις δίκιο. Ναι, ξαναδες το. Να το ξαναδώ. Δεν έχω πρόβλημα να πω ότι έκανα λάθος. Ναι. Γιατί το έστειλα και στον Τάσο, να πω την αλήθεια. Ναι. Περίμενε, δώσε μου τα. Δώσε μου. Τάσο, λοιπόν. Μας κλείδωναν τα. Έχεις δίκιο. Μας κλείδωναν τα αποδυτήρια για να αργούμε στις προπονήσεις. Ναι, τα αποδυτήρια. Το νόημα είναι πάνω κάτω το ίδιο όμως, εντάξει. Όχι, δεν είναι το ίδιο. Θα σου δηλαδή, πω, θα σου πω τι γίνεται. Ο Τάσο ξέρει και περισσότερο ξέρουν ότι είμαι. Ναι, πολύ κοντά στην ομάδα. Πρόσθεσα ένα σίγμα έτσι γρήγορα. Μας ναι, κλείδωναν. Όχι, έχει διαφορά. Τα αποδυτήρια για να αργούμε στις προπονήσεις. Αυτό είπανε, ναι. Όχι Ζάχο, μέσα, ναι. Το έχεις να δίκιο. Σε κλειδώσει ένα κάπου δίκιο, μέσα δίκιο, είναι κακούργημα. Έχεις δίκιο, όχι. Το ναι, διάβασα λάθος, δεν το έκανα επίτηδες. Είναι παράνομη κατακράτηση, να το ξέρεις. Πρόσεξε, δεν το έκανα επίτηδες γιατί δεν το κατάλαβε ναι, και ο Τάσος. Ξέρω, το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, αυτό... Εγώ για τη συνέντευξη ήξερα από 3 μέρες πριν. Είναι γελιότητα αυτή η συνέντευξη. Είναι γελιότητα. Πραγματικά είναι γιατί είναι αυτοί οι κύριοι, αν αντιμετώπισαν τέτοια προβλήματα, που είναι πάρα πολύ σοβαρά, Γιάννης γιατί δεν τα είπανε. Γιάννης ναι, ναι, εγώ είμαι. Γιατί δεν τα ανέφεραν. Κοίτα, εγώ... Είναι ένα τελευταίο πυροτέχνημα του γραφείου μάνατζερ που τους έφερε, του γραφείου μάνατζερ που κορόιδεψε τη διοίκηση του ΤΑΠ και τον κόσμο του ΤΑΠ με εκείνο τη γελιότητα να βγούνε για ζέσταμα οι παίκτες στον αγώνα με τον Ολυμπιακό και να είναι οι διοικούντες στο γραφείο μέσα και να τους παραμυθιάζει μάνατζερ ότι τώρα θα ανάψει το πράσινο λαμπάκι για την κάρτα, ενώ ξέρανε ότι δεν πρόκειται να έρθει η κάρτα. Αυτό ήταν γελιότητα. Γιάννη, σε διακόπτω λίγο. Εγώ το πιο πολύ γενικά το έκανα γιατί δεν ασχολούμαι με το βόλεϊ. Εντάξει. Όχι, το λέω, εγώ, ο Τάσος ξέρει ότι εγώ ασχολούμαι το... ταξιδεύω και με ναι, την εντάξει, ομάδα και τις προπονήσεις πάω. Απλά επειδή πήρε έκταση τώρα, γιατί έρεσε, γράφονται τέρατα. Εγώ ήθελα να τον πειράξω, γι' αυτό και του το έστειλα. Το ξέρω εγώ. Αλλιώς δεν θα το. Εγώ με τον Τάσο είχαμε επικοινωνήσει νωρίτερα. Με τον Τάσο είχαμε επικοινωνήσει νωρίτερα. Ο οποίος έχει κάνει και την ανάρτησή του στις πρώτες πτήσεις. Μπορούν οι φίλοι που είναι μέλη, έχει 10.000 μέλη η ομάδα, να μπουν να τις δουν, να δει τι ανάρτηση έκανε ο Γιάννης. Καταρχήν ο Γιάννης τρέχει παντού με τον ΠΑΟΚ. Στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, στο βόλεϊ κτλ. Και είναι γνώστης των καταστάσεων από πρώτο χέρι γιατί δεν υπάρχει ματ που να μην είναι ο Γιάννης εκεί. Και γι' αυτό στον Βόλεϊ πάω και στις προπονήσεις. Καταρχάς είναι απρέπεια που ένα τεράστιο όνομα, τον Γιούρι Φιλίπποφ, τον βγάζουν ρατσιστή. Τον κύριο Γιούρι. Γιάννη, σε ένα λεπτό μέσα, γιατί πρέπει να κάνουμε και τον break. Ναι, 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 ναι. Πες μας λίγο λοιπόν, τι πραγματικά έγινε με αυτούς τους δύο. Εκείνο το βράδυ. Κουβάνους, ναι. Εκείνο το βράδυ, λοιπόν, ξεκινάει μία λεκτική αντιπαράθεση της κυρίας με έναν οπαδό. Η κυρία είπε η οποία είναι η μάνατζερ του. Ναι, 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 μια απρεπή έκφραση χρησιμοποίησε ο παδός, ακριβώς έξω από το κηλικείο. Μάλιστα. Αυτή ήθελε να πάρει το 100. Μάλιστα. Κάνει ένα μπάχαλο εκεί στο πάρκινγκ. Μάλιστα. Βγαίνει ο πρόεδρος. Η κυρία Τερζή. Και της φωνάζει φύγε, 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 ο Τσαλόπουλος. Φύγε, φύγε, φύγε. Την κυρία Τερζή. Ναι, μπράβο, την πιάνει από το χέρι. Μάλιστα. Το παραδέχεται από το πρόεδρο. Την πιάνει από το χέρι ναι, δυνατά και της λέει φύγε ρε Τζένι. Ναι. Και την έβριζε. Μάλιστα. Αφού φεύγει η κυρία Τερζή, φεύγουν και οι Κουβανοί, ναι, μετά από μισή ώρα ρητάσω και Ζάχο, αυτό που είδα, μόνο οι μπράβοι σε νυχτάρινά μαγαζιά το κάνουν. Ήρθαν με το αυτοκίνητό της, ναι, αυτοί οδηγούσαν, ο ένας ο Κουβανός, ο Άλμπο οδηγούσε, ο Σαντοβάλ ήταν συνοδηγός αυτής στο πίσω κάθισμα. Μάλιστα. Βγαίνουνε σαν μπράβοι και ορμήξαν μέσα στο γραφείο. Μάλιστα. Τρέχοντας. Στο γραφείο του ΤΑΠ, ΠΑΟΚ. Του ΤΑΠ. Μάλιστα. Οι αστυνομικοί που ήταν έξω από το γήπεδο μπήκαν μέσα, όχι τρόμαξαν, σου λέει κάτι θα γίνει με τον τρόπο που μπήκαν μέσα. Μάλιστα.
Μέσα στο γραφείο δεν μπορώ να ξέρω τι έγινε, γιατί ήμουν εγώ ακριβώς δηλαδή, με το αναπηρικό μου τη κυνήγησα. Πήγα από πίσω του γρήγορα και ήμουν έξω από το γραφείο. Μάλιστα. Και κάποια στιγμή, 3-4 λεπτά μετά, βγαίνουν αυτοί νευριασμένοι και από πίσω ο Αντώνης ο Τσαλόπουλος και λέει στην κυρία, εγώ άντε γεια, να κάνεις εσύ την πρόεδρο στον ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Και θέλω να πω κάτι τελευταίο. Ναι. Στον Αντώνη τον Τζαλόπουλο δεν πρέπει να ρίχνουμε καμία ευθύνη, γιατί δεν ήταν επιλογή του η Κουβάνη. Έγινε, ναι, και τώρα είναι άδικο να του επιρρύπτουμε ευθύνες. Ο τεράστιος πρόεδρος Κατσαρής, τον αγαπάμε, έκανε μια αστοχία τώρα. Αλλά μάλιστα, κοιτάμε μπροστά. Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έγινε, καλό βράδυ σε όλους. Να είσαι καλά, Γιάννη. Να είσαι καλά, Γιάννη. Και ολοκληρώνοντας να πω ότι υπήρξαν πάρα πολλοί Κουβανοί άλλοι στον ΠΑΟΚ με τους οποίους δεν είχε κανένα, μα κανένα το παραμικρό πρόβλημα ο ΤΑΠΑΟΚ. Και λοιπόν, ο Πάλος Σαλόπουλος και η προηγούμενη πρόεδρε. Τάσο, πάμε γρήγορα στο διάλειμμα. Ο φίλος δεν περίμενε λογικά στη γραμμή. Παιδιά, οπότε μας συγχωρέστε. Εντάξει. Γιατί εντάξει, λέμε και εμείς τα δικά μας, λέτε και εσείς τα δικά σας. Καμιά φορά μπορεί να ξεχαστούμε και λίγο. Καλά, ρε, θα κάνουμε το break των 10. Θα επιστρέψουμε. Οι γραμμές θα είναι πάλι ανοιχτές για όλους σας. Αφού πούμε ότι ξεκίνησαν και τα μάτς των 10. Αλλά τι τελείωσαν, πες τα δύο τελικά. Στο Champions League. 1-1 ήταν, ισοφάρισε οι Βέλγοι, ισοφάρισαν στα χασομέρια, δεν ξέρω να μπει και άλλο γκολ. Για ποιο λες, για τα μάτς. Γαλατά Σαράι είχε. Τον 8. Ναι, Γαλατά Σαράι Μπριζ. Περίμενε, λίγο τα βρω. Και. Τι ώρα παίζανε αυτοί, 8 παρα 5, ρε. Πόσο. Λοιπόν, Γαλατά Σαράι Κλαμπ Μπριζ 1-1. 1-0 το ημίχρονο. Με 9 τέλειος η Μπρις. Στα χασομέρια όμως. Και Λοκομοτίβ Μόσχας Λεβερκούζεν. 0-2. 0-2-0-1 ημίχρονο. Ωραία. Θα δίνουμε φυσικά και την εξέλιξη των παιχνιδιών. Με εντεκαδάτο μετά από ένα χρόνο, ποιον στη Λεβερκούζεν δες. Το Ρέτσο. Το Ρέτσο, ρε φίλε. Εξαντά. 22 εκατομμύρια ευρώ. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα σε λίγο και πάλι μαζί. Μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Μόλις επανέλθουμε, 23-10-2-87. Και 3 οχταράκια οι γραμμές θα είναι ανοιχτές. Θέλουμε και τελικό σκορ να μας δώσετε τότε ένα Ολυμπιακός, γιατί ξεκίνησε το ματσάκι. Εγώ δίνω 3-0 από τώρα. Ζάχο. 2-1. 2-1. Αλλιώσκυλο. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Ράδιο Μαρμίτα, Τάσος Τρίγας, Ζάχος Ντρούλινγκ, συντροφιά Παρέιτσα μέχρι και τις 11. Δεν προλάβαμε να το πούμε ότι θα ρίξει 3-0 η τότε με τον Ολυμπιακό. Εγώ τι είπα. 2-1 είπε ο Ζάχος απέναντι. 0-1 Ολυμπιακός. Ο Ελαραμπή το βάλε. Κολάρα έβαλε, εντάξει. Ναι, βέβαια μετά από λάθος, αλλά είναι κολάρα. Εντάξει, ωραίο γκολ. Τι φωνάζει, παιδιά. Μπαίνει το γκολ και τι φωνάζει. Του λέω γκολ Ολυμπιακός, γυρίζει και ακόμη δεν έχει ξεκινήσει να το replay τη φάση και τι λέει. Άκυρο είναι. Άκυρο λέει, διαιτητή, ακύρωσέ το. Μεγάλη ευκαιρία για την Τότεναμ. Όχι. Τη βγάζει ο. Ξέρεις, ήδη το έπαιξα. Ήδη το έπαιξα. Με το που έβαλε τον κόλλο Ολυμπιακός. Όχι, τίποτα, δεν με κάνει σάιβρο. Τι το βάλα. 2-1. Όχι. Χι, ημίχονα ως τελικό. Μπορεί να πάει και 4-1. Λέω χι, ημίχονα ως τελικό. Μην βιάσει ημίχονα ως τελικό. Μπορεί. Μπορεί. Καθόλου. Ο Ολυμπιακός τώρα, επειδή το ζήτησε κι εσύ, αν κερδίσει σήμερα και την άλλη Κυριακή. Την άλλη Κυριακή, ωραίο. Την άλλη αγωνιστική, την τελευταία του Champions League, στην έδρα του τους Γιούγκους, και χάσει μέσα στη Γερμανία η Τότεναμ, περνάει ο Ολυμπιακός δεύτερος. Ξέρεις, βλέπω το ρεπορτάζ. Τώρα το είδα. Αφού με ζήτησες να το. Με ζήτησες. Τι και σου λέω, τι σοβαρά, μην ασχολούμε, κάτσε να το τσεκάρω. Κάτσε να το τσεκάρω, το ήξερα. Το ζήτησε. Για να δεις. Και από την άλλη, πες τι είπες, να πάρουν κανένα βαθμό. Γιατί είμαστε. Πλάκα, πλάκα, γιατί είμαστε. Άμα είναι φίλε να βγει διπλό. Ναι. Ας το πάρει, ρε φίλε, τι να κάνουμε. Να περάσει. Σε συμφέρει κιόλας να περάσει. Εσένα, σαν ΠΑΟΚ, σε συμφέρει να περάσει ο Ολυμπιακός. Τουλάχιστον συνεχίσει το. Τι είναι αυτό, ποιος έβαλε γκολ. Οι Γερμανοί είναι, πρέπει να είναι αυτοί. Παίρνουμε, ποιος έβαλε γκολ. Οι Γερμανοί πρέπει να είναι αυτοί. Η Μπάγερ, μη δεν έβαλε. Την κολάρα έβαλε, ρε φίλε. Αφού δεν κουνιέται κανένα εκεί από αυτού. Ο Ερυθρός Αστέρας Μπάγερ 0-1. Δεν βλέπω κανένα Λεβαντόφσκι μέσα τίποτα πάντω, να σου πω την αλήθεια. Αυτό δεν είναι ο Λεβαντόφσκι σίγουρα. Ναι, η Μπάγκερ το βάλε, τάφ, άστο. Και να πούμε ότι τότε ένα Ολυμπιακός 0-1 με την κολάρα του Ελ Αραμπί. Δεν την πάθαμε. Δεν τον BBB, Αραμπί. Διάβαζε. Δεν το περίμενα. Κάτσε ακόμη νωρίς. Λοιπόν, κοντά μας είναι το κομματέριο Ανανέωση. Με. Τι έχουμε γραμμές. Τώρα θα το πάω, πάρουμε. Ένα λεπτάκι. Καλά που με κάνεις και το νόημα. Στο κομματέριο Ανανέωση κουρεύεσαι μόνο με 5 ευρουλάκια. Καλά ακούσατε. Ανδρικό, γυναικείο και παιδικό κούρεμα.
μόνο με 5 ευρουλάκια από τα χρυσά χεράκια της φίλη μας της Πόπης που σας κάνει κουκλάκια εσάς, τη σύζυγο και τα παιδάκια σας. Μόνο με 5 ευρουλάκια. Σας περιμένουμε να εντυπωσιάσετε σε όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις με υπηρεσίες κομμωτικής, όπως πιστολάκι, χτερίσματα, βαφές και ό,τι άλλο χρειάζεται στο κομμωτήριο Ανανέωση, το οποίο βρίσκεται Ανδρέα Παπανδρέου 225 στη Νεάπολη, δίπλα από το γεφυράκι των Μετεώρων. Τηλέφωνο για τα ραντεβού σας 2310-616-999. Επαναλαμβάνω, 2310-616-999 για να ανανεωθείτε οικονομικά. Ωραία. Πάμε στον πρώτο φίλο. Πάμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Τάσο. Γεια σου, Νίκο. Είναι και ο Ζάχος εδώ. Γνωρίζω εγώ εσένα, δεν γνωρίζω κανέναν, εσένα το φιλαράκι μου γνωρίζω. Γεια σου, ρε Νίκο, γεια σου. Τι καθιστή, πόσο βλέπεις το παιχνίδι σήμερα? Με τον Ολυμπιακό? Άσο το βλέπω. Ανατροπή, διπλό ημίχρονο, άσο τελικό. Το βλέπω εδώ πέρα λιγάκι χρωμή η εκκλησία. Ναι, ναι, κάτι δεν μπήκαν καλά. Και το γκολ πολύ ύποπτο, πολύ εύκολα έκανε το λάθος ο αμυντικός της Τότεναμ, το πήρε ο Μπλάκμαν και σκόραρε. Πάντως έβαλε παλικαρίσιο γκολ, έτσι να τα λέμε όλα. Παλικαρίσιο, όχι. Ρεάλ Μαδρίτης, συγγνώμη λίγο, Ρεάλ Μαδρίτης, Παρίσι Σεν Ζερμέν 1-0. Μόλις τώρα, έλα Νίκο. Εγώ βλέπω το παιχνίδι λιγάκι πολύ σουρουπωμένο Κυριακή. Σουρουπωμένη Κυριακή ή συνεφιασμένη Κυριακή? Σουρουπωμένη Κυριακή, Τάσο μου. Βλέπω πολύ το φορτώσαν το παιχνίδι. Το παίζει πολύ ωραίο. Στον Άσο. Το παίζει πολύ ωραίο. Πολύ το αγκέντρο. Το παίζει πολύ ωραίο η Εγκλέζη. Γιατί η Εγκλέζη είναι το κράτο του τυχήματος, να ξέρεις, Τάσο μου. Α, ναι. Δεν είναι. Οι Αμερικάνοι αυτοί και οι Ρώσοι. Οι Αμερικάνοι αυτοί και οι Ρώσοι. Και μετά έχει το Ντουμπάι. Στην Κίνα δεν έχει, στην Κίνα. Και στην Κίνα έχει, αλλά εγώ λέω το Ντουμπάι. Μάλιστα. Γι' αυτό το λέω, οι Έγγλοι του πολύ το παίρνουν πολύ μυστήριο το σκοτεινό παιχνίδι. Μάλιστα. Και την Κυριακή βλέπω πολύ, πολύ ομίχνης θα πέσει, πολύ ομίχνης θα έχει πολύ το Καρισκά και άσχετο αποτέλεσμα θα είναι εγώ 3-1 θα είναι υπέρ της Αγγλέζων, αλλά βλέπω εγώ το παιχνίδι πολύ, πολύ χρωτήριο, πολύ ομίχνης θα έχει. Από τα καπνογόνα ή από τα δακρυγόνα? Βλέπω, από τα δακρυγόνα. Το, όπως έτσι πάρω το, όπως έτσι πάρω το, αλλά βλέπω το εκκλήρωση που θα γίνει των διατητών, βλέπω μάλλον οι Γάλλοι και οι Γερμαναρά θα βάλουν. Πάντως και στο ΒΑΡ λέει θα έχει ξένους. Βλέπω εδώ πέρα το Θωμά το Μητρόπουλο χωτό τον κρέαζει. Μάλιστα. Του λέει είσαι καλό παιδί, είσαι καλό παιδί. Εγνωστό είναι το κόλπο πριν από το ματς του Πάου. Ναι, δε, αλλά κοίτα λέει, άκου τώρα τι λέει εδώ πέρα, άκου τι λέει. Το μεσκόπιο λύση η σύμβαση με την Ιντερακόμ ο κύριος Μαρινάκης. Μάλιστα. Εδώ πέρα το βλέπω το άλλο με το θέμα, ότι ο Καμένος μαζί που τον υπουργού της Ειδικής Αμήνης με τον κύριο, αυτόν τον κύριο από τον πρόσωπο της Κύρωσης, βλέπω, δημιουργείται λέει υπουργείο της Ειδικής Αμήνης, καθήνει λέει και ένα γήπεδο της Τούμπας. Ποιος είπα, το γήπεδο της Άκης. Και άλλο Ολυμπιακός, 0-2. Τι 0-2. Ζαλίστηκες, έβαλε και άλλο γκολ ο Γκάβρος, ζαλίστηκες. 0-2 έγινε. Είπα εγώ τώρα. Άρα Νικόλα, πού τα ξέρεις ρε φίλε, θα μας τρελάνεις ρε Νίκο. Έτσι δεν είναι έτσι. Πού τα ξέρεις ρε φίλε. Εταιρείες τυχημάτων είναι. Η Εγγλίδη εταιρείες τυχημάτων είναι. Πόσο θα ανοίξει τελικό τώρα τότε να είμαι Ολυμπιακός? Αυτό θα παραμείνει έτσι. Πλάκα κάνεις. Καλά, εντάξει. Έγινε Νικόλα, έχουμε τρεις γραμμές. Γεια σου Νικόλα. Ρε τον Ολυμπιακό. Καλησπέρα φίλε. Ρε φίλε, δεν είναι για να μιλάμε ρε φίλε. 0-2 έκανε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Σολδάδο πιστεύω. Έλα καλησπέρα. Τι έγινε, πώς και βγήκαμε τόσο γρήγορα. Μπράβο. 0-2. Γεια σου ρε Θόδωρο. 0-2. Δεν μου λες πριν ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Δες δεξιά αριστερά έχει το Ζαγόζο που πουθενά. Μην διακοπήσει. Έχω καθρεφτάκι σήμερα. Καθρέφτη, πώς είσαι αυτοκίνητο, δεξιά και αριστερά. Δεν ξέρεις όμως ότι αυτός μπορεί να βγει από την ψευδοροφία από πάνω. Μπορεί να βγει από πάνω τώρα. Τι θα τον κάνουμε. Θα τον Tom Cruise, θα ζω θυμίσει εν πάση που. Ωραίο τέτοιο έστειλες. Ρε το Μουρίνιο, το χάβο της Αγγλίας. Ρε το Μουρίνιο, τι πάθαμε. Αν μας γυρίσουν τα μάτια, γράψουμε tilt 0-2 γάβρος, παιδιά. Καλά δεν τα κάνουν όλοι αυτά με στην τότε. Να μου το έκανε ο Πάουκ στο 12.
Θυμάσαι με Γεωργιάδη και Αθανασιάδη και Σαρμπεκίδη. Ξέρε, μακάρι να πάει καλό ο Ολυμπιακός να κερδίσει, να τον κρατήσουν και τον Μάρτινς έτσι. Ναι. Γιατί το θέλουμε τον πελάτη καλό, το θέλουμε, έχουμε και play-off μπροστά μας. Δεν το θέλουμε να φύγει ο Μάρτινς. Να χαρώ, να χαίρομαι δηλαδή. Να χαίρεσαι, να, βέβαια. Έγινε το δωρέ μου. Δεν μου λες, εσύ δεν το έχεις καταλάβει, δεν βλέπεις τη φάτσα του όταν παίζει ο Ολυμπιακός που, είναι, που έχει 220 σφυγμούς. Σου φαίνεται για προπονητής ο οποίος πιστεύει στην ομάδα του. Ο Ολυμπιακός δεν πάει καλά, παιδιά. Δεν ξέρω αυτά τα σημάδια τα μικρά, γιατί εγώ τα βλέπω τα μικροπολιτικά γύρω-γύρω. Πρέπει να τα δούμε όλοι μας. Βλέπεις έναν προπονητή ο οποίος αλλάζει το χρώμα του 3 φορές στο παιχνίδι. Το να ανησυχεί τόσο ο προπονητής που έχει το καλύτερο ρόστερ που λένε αυτοί για την καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα, δεν κατσίκι, είναι λογικό όταν παίζει με τον Πανιόνιο το τελευταίο. Τι χάνεις, ρε, άσχεται, Κέιν. Offside. Α, είναι και offside. Κατάλαβα. Καλά είπε ο Νικόλας. Πάμε παρακάτω, άμα δεις τι έχασε, το βλέπεις το Ματσόδωρε. Όχι, δεν το βλέπω. Έχουμε και παιδιά στο σπίτι. Κατάλληλα για ανελίκους δεν βλέπω τέτοιες ώρες. Ναι, αλλά κατάλληλα για τους Άγγλους είναι τώρα. 0-2 είναι ο Γάβρος. Όπως είναι, είναι εντάξει, δεν ξέρουμε. Ό,τι θέλει, σου λέω. Εμένα δεν με πειράζει και καθόλου. Ας κερδίσει ο Ολυμπιακός, ας κάνει ό,τι θέλει. Να έρθει και ψηλωμένος, να πάει να παίξει και ανοιχτά με μένα, να βγει να αναγκαστεί να βγάλει και τα 3 του χαφ μπροστά, που είναι κομμένα στη μέση, θα έχουν τρέξει και 15 χιλιόμετρα. Και να σου πω εγώ πού θα πάει ο Ολυμπιακός. Θα πάρει θάρρος ο οδηγός του Μπαρμπασάβα και θα βγει στο ημίχρονο, εγώ στο λέω. Κάτσε να δεις τι γίνεται. Ας βγει, τι να το ξέρουμε. Εντάξει, κοίταξε, επειδή εμείς είμαστε παοξίδες και ασκούμε κριτική, κάτι που δεν το ξέρουν αυτοί και κάτι που δεν το ξέρουν και οι φίλοι μου οι Αριανοί. Γιατί στον Άρη το ξεχάσαμε λίγο την κριτική, ούτε θετική κριτική. Δηλαδή, εγώ σε κανέναν δεν άκουσα να πει για τον προπονητή του στο Γερμανό, τον οποίο και εγώ δεν τον ήξερα. Είδα όμως ότι έκανε μια κίνηση ματ που ακόμα δεν την άκουσα σε ραδιόφωνο. Δηλαδή, το ότι έβαλε το Σάσα δεξί μπακ και γυρνούσε σε 3-4-3 γιατί αυτός ενίσχυε, γινόταν τέταρτος χαφ στη γραμμή και κατάπιαν την ΑΕΚ. Δεν ξέρω αν το είδατε ή αν το καταλάβατε. Ούτε του έδωσε κανένα σεύσημα. Ναι, εντάξει, δεν το καταλάβαμε, να σου πω την αλήθεια είναι, αλλά αυτό γίνεται. Εγώ σου λέω, Ζάχο, είναι μια κίνηση την οποία την είχα δει επί Σάντος όταν έβαλε τον Κοντρέρας δεξί μπακ και γύριζε σε 3-4-3. Και πήρε τον Μπάγκερ στην ταυτότητα και την πήγε βόλτα. Άλλο σου λέω. Αυτό το πράγμα το είδα πάλι. Γιατί ξεκινούσε σαν δεξής μπάκο Σάσα, αλλά επειδή είναι δυνατό παιδί, όταν ανέβαινε πιο μπροστά, δεν τον έβγαζε πιο μπροστά από το κέντρο, τον άφηνε και γινόταν τέταρτος χαφ. Για να μην μπορεί η ΑΕΚ να έχει ριπρές. Κατάλαβες, να μην μπορεί να πάρει την μπάλα, να την ξαναπρεσάρει και να ξαναβγεί μπροστά. Του έπλεξε χθες το εγκόμιο ο φίλος του Γιώργος Ζαγόρας, τον κύριο Ακροατή, από εδώ τον κύριο Θόδωρο από τη Γερμανία. Ότι. Και σήμερα ξεδιπλώνει την προπονητική του. Τι είπε ο κύριος Ζαγόρας, ικανότητα, τι είπε, έτσι, προπονητικές του γνώσεις, έτσι. Τι είπε δηλαδή, ότι. Ναι, λέει, αυτοί είναι ακροατές, λέει, είναι ψαγμένος ακροατής, ναι, μπράβο, λέει, μου άρεσε, λέει, πάρα πολύ η τοποθέτηση που έκανε, λέει, τέτοιους ακροατές, λέει, θέλουμε να μπουν. Γιατί δεν είχα δίκιο, ρε φίλε, που έρχεται η ΑΕΚ να μας νομίζει για βλάχους εδώ στη Θεσσαλονίκη, να αφήνει έξω το Λιβάγια, πού τον αφήνεις με τον Άρη, σε καταπιούν, θα σε διαλύσουν. Ο άλλος ο Γουρλωμάτης δεν κατάλαβε τι του έκανε ο άλλος, δύο ημίχρονα τον έκανε κουδούνια, μα και με 10 ο Άρης, γι' αυτό και του βγήκε μπροστά, γιατί του είχε πάντα περισσότερους χαφ και δεν μπορούσε να του βγει στην πλάτη ο Γουρλωμάτης. Σε αυτά και δεν σε πάω κόντρα σε τίποτα. Στα δώρα λίγο υστερείς, εκεί που σε πιάνει τσιγκουνιάνα. Μα τέλος πάντων. Τι να κάνω, εντάξει. Τώρα, ακόμα περιμένω να μου στείλετε νούμερα για παντελόνια, να ξέρετε. Έχετε διορία άλλο ένα μήνα. Να ξέρεις, χθες ήθελα χαλί για το σαλόνι και πήρα το μέτρο. Εσύ, αυτό που μου έφερε στο μέτρο, ούτε ολόκληρο μέτρο, μισό μέτρο είναι, 50 πόντους. Σοβαρά σου. Μέτρο για το πιώμα, ρε φίλε. Να κάθισε για να πίνει με μέτρο. Αλλά δεν το κατάλαβε. Πότε κατάλαβε την νέα που είναι. Σου χάρισα γάιταρο και κοιτάς και στα πόδια, ρε. Κοίταξε, μισό μέτρο που μας έφερες 50 πόντους δεν είναι για το πιώμα, για άλλο είναι να βέβαια. Ωραία, φίλε, μίλες τέτοια. Θα γίνει ακατάλληλη εκπομπή, μίλες τέτοια. Άντε, μπράβο. Λοιπόν, για εμάς τώρα ο Φερέιρα, ελπίζω για μια ακόμα φορά να μην χρησιμοποιήσει τον Μπίσεσβαρ από την αρχή, εκτός και αν μας βγάλει μάτια και δεν ξέρω και βάλει κανένα γκολ από το πουθενά, ας πούμε. Γιατί τελευταία δεν του βγαίνει τίποτα. Του Μπίσεσβαρ φαίνεται αθλητικά έχει ανέβει, αλλά πλέον δεν του βγαίνει τίποτα. Ναι, ποιος θα παίξει, δηλαδή σε αυτό το μάτι για μένα θα ήταν καλύτερα να ξεκινήσει ο Πέλκας και μετά να μπει ο Μπίσεσβαρ. Τώρα να μπει στο πόντι όλοι δεν είμαστε. Δέκα μάτσε και να παίξει ο Πέλκας. Το βάλει με τον Γαβρο, τρελάθηκες. Γιατί ρε εσύ, γιατί δεν είναι ποδοσφαιριστής. Δεν φορμένει ένα γόρι μου. Καλό ο Πέλκας οπότε μπαίνει. Γόρι μου γλυκό έχει να παίξει 10 μάτσε ο Πέλκας. Τι λες τώρα. Με τον Γαβρο το βάλει. Και τι, δεν θα είναι καλύτερος από αυτό το Μπίσεσβαρ φιλαθλητικά. Δεν ξέρω, κάποια στιγμή και ο Μπίσεσβαρ πρέπει. Εγώ νομίζω πρέπει να ξεκινήσει ο Μπίσεσβαρ δεκάδα στο Καραϊσκάκι και αν δεν τραβήξει θα τον αλλάξει το ημίχρονο. Αλλά πρέπει να μπει ο Μπίσεσβαρ. Θα το δούμε όπως και πρέπει να ξεκινήσει ο Λιμνιός.
Δηλαδή καλύτερα να ξεκινήσει με Λιμιό Βιερίνια, αλλά ο Λιμιός δεν πρέπει να λείψει αυτό το μάτς. Εκεί στην πλάτη του Τζιμίκα θα τον κάνει πάρτι και να βγει στο αργό το κέντρο. Δηλαδή να βγάλεις Βιερίνια, Λιμιό, Σβιντέρσκι στην πλάτη στο βαρύ αμυντικό δίδυμο εκεί πέρα του Ολυμπιακού με το Σεμέδο και το Μεριά και από αριστερά τον Τζιμίκα, φυλάκι θα τους κάνεις μεγάλη ζημιά. Το γκολ το έχει σίγουρο. Ένα γκολ είναι δεδομένο ότι θα βάλεις. Το θέμα είναι θα σκοράρει ο Ολυμπιακός μπροστά, γιατί και αυτή εδώ είναι δυσκύλη στον γκολ. Τίποτα. Για μένα να πρέπει να παίξει 4-4-2. Κανείς δεν το περιμένει. Και να βάλει μέσα και Ακπόπ και Σβιντέρσκι. Να τον ξεσκίσει τον Γκάβρο. 4-4-2 στο Καραϊσκάκι είναι δύσκολο, Τάσο. Δεν είναι εύκολο εγχείρημα. Με αυτό τον Ολυμπιακό. Να μου πεις τώρα μετά από αγώνα με την Τότενα μια άλλη κουρασμένη. Με αυτό τον Ολυμπιακό που δεν μπορεί να κάνει φάση στον Πανιόνιο και κάνει μισή φάση στην Ξανθούλα, το θα το ξεπετάξει 3 γκολ εκεί μέσα. Αυτός είναι ο Ολυμπιακός, ρε Τάσο. Χωρίς το Φορτούνι από πίσω ή χωρίς το Βαλμπουενά, ο οποίος Βαλμπουενά παιχταράς είναι, αλλά είναι, κοντεύει, έχει ξεπεράσει και εσένα στην ηλικία. Έχει ξεπεράσει και το φίλο μου τον Ζάχο. Μαζί πήγαινε κρυφό σχολείο. Δηλαδή κάποια στιγμή δεν μπορεί. Παίζει ένα, δύο, τρία μάτς, δεν μπορεί ο άνθρωπος παραπάνω. Χωρίς το δημιουργικό από πίσω. Να είσαι καλά, φίλε. Δεν θα δω να πάρουμε και τον επόμενο φίλο. Έγινε, ρε. Πάτε και τον επόμενο, φιλιά. Γεια σου, Δωρε. Πέναλτι να πούμε η Αταλάντα. Πάμε στον τελευταίο φίλο, αυτό το ημίωρο. Το βάλε, περίμενε λίγο. Το βάλε, δεν το βάλε. Ο Αταλάντα δεν το βάλε. Γκουγκουγκ, κάποιο κρυωμένο είναι από Γερμανία θα. Δυναμό Ζάγκα, Αταλάντα δυναμό Ζάγκα. Δεν το βάζει με τίποτα, κοίτα. Κοίτα τα μούτρα του Πιτσιρικά. Αυτό δεν θα το βάλει. Αυτό σε κέρδισε. Δεν θα το βάλει. Ακροατά θα το βάλει. Βίλε, βήχω γιατί του ακούω, ε. Ναι. Θα το βάλει ή όχι το πέναλτι η Αταλάντα. Λέγε. Το βάλει. Το βάλε. Τι είπα εγώ. Το βάλε. Αυτό είπε, γιορτάζω. Μπράβο, το βάλε. Το βρήκαμε. Και οι τρεις. Τέλεια. Πάμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Αριστίδη είμαι, παιδιά. Έλα, ρε. Γεια σου, Αριστίδη. Τους ακούω, ε. Την ακονίζουνε, Τάσο. Ποια? Την ακονίζουνε. Ναι, την ακονίζουνε. Πρόσεχε το Σαββάτο που τον Κυριακή πως θα κατέβεις. Ξεκούραζος θα είμαι. Αυτή την ακονίζουν, εγώ αυτό βλέπω εδώ. Ξεκούραστος θα είμαι, εγώ την έχω ακονισμένη 46 μάτς, αδερφέ. Ουριάζουνε. Την έχω ακονισμένη 46 μάτς και την έχω και από πέρσι από το 0-1. Εκεί που λιποθυμήσατε όλοι, και οι κόκκινοι και οι κίτρινοι. Να σου πω. Μια πες. Ο Ροζ, έχουμε μάθει που απευθυνόταν τελικά. Δεν ξέρω, όταν θα πάει και θα απολογηθεί στον εισαγγελέα, στον αθλητικό εισαγγελέα. Γιατί μπορεί να απευθυνόταν στον Τερζή, δεν ξέρω. Ναι, ρε αγοράκι μου, σου λέω. Στον Ένινγκ. Όταν θα το καλέσει ο εισαγγελέα και θα τον κοιτάει στα μάτια και τον πει, τι εννοούσε εσύ. Το καλέσει. Τι εννοούσε, αγοράκι μου, με αυτό που έκανε. Το καλέσει. Τότε θα το πει. Αυτό είναι θέμα, τη ειδική δικαιοσύνη, δεν το ξέρουμε εμεί αυτό. Και όσον αφορά τον κύριο Μπούζα. Όχι κύριο Μπούζα, αποκαλούνται τη δημοσιογραφική ιδεοντολογία τους. Δεν σημαίνει ότι μπορούν να, σαν δημοσιογράφοι, έχουν μια ιδιότητα και μπορούν να λένε ό,τι θέλουν, έτσι. Τι ρε φίλε, είπε ψέματα. Ο κύριος Νούλης, επειδή είναι, έχει αριανά αισθήματα, και ο κύριος Σωμαίδης έχει αριανά αισθήματα, που το έβγαλε το. Συγγνώμη λίγο, τι σας πείραξε, είπε ψέματα. Όχι, δεν είναι, αλλά δεν υπάρχει λόγος. Να, και έχει και μοιοπία, γιατί δεν είπε ο κύριος Νούλης έχει και μοιοπία. Φίλε, το ότι έχει ένα πρόβλημα υγείας με το ότι είναι σαν οπαδός σε μια θετική εκπομπή. Μα δεν είπε, ήταν άτοπη. Καθόλου άτοπη. Καθόλου άτοπη και πολύ καλά έκανε και το είπε. Δηλαδή, καθόλου άτοπη. Για περίπτωση, επειδή ο κύριος Ζουράρης είπε αυτά που είπε για τον Άρη. Αυτοί που δίνανε τον τζίλο, δεν θες να μάθεις εσύ από τη δικαιοσύνη τι ομάδα είναι. Όχι. Όχι, εγώ θέλω. Όπως και τη δικαιοσύνη. Εγώ και το 90% των Ελλήνων θέλω να μάθω πάντως. Όχι, γιατί δεν υπάρχει λόγος. Υπάρχει, φίλε, λόγος. Υπάρχει λόγος. Υπάρχει ένα αδίκημα. Συγγνώμη, με διέκοψες, κάτι ήθελες να δεις. Όχι, υπάρχει λόγος, λέω, πιστεύω. Α, όχι, εγώ δεν υπάρχει λόγος. Από τη στιγμή που υπάρχει ένα αδίκημα, δεν με ενδιαφέρει τι ιδιότητα έχει αυτός ο άνθρωπος. Με ενδιαφέρει ότι το έπραξε αυτό το αδίκημα και ίσως τιμωρηθούν και από πίσω. Υιοθετείς και αποδέχεσαι το χαρακτηρισμό του αθλητικού εισαγγελέα για τους φίλους του ΠΑΟΚ. Όχι, βέβαια. Αυτό εννοείται. Έτσι, δεν το συζητούμε. Αλλά δεν υπάρχει λόγος να λένε ότι έχει αριανά αισθήματα ή μπορεί να έχει Ολυμπιακά ή Παναθηναϊκά. Δεν έχει σημασία, καμία σημασία για μένα. Όπως και για τον κύριο Ζουράρη, αυτά που είπε για μας, δηλαδή για τον Άρη ή για τον Ολυμπιακό, δεν με ενδιαφέρει αν είναι ΠΑΟΚΣ. Πού είναι ΠΑΟΚΣ ο άνθρωπος, με ενδιαφέρει και τι τάπε. Τι είναι η γνώμη μου. Πιστεύω ότι πολύ αξία δίνουμε σε ορισμένους. Δεν χρειάζεται. Συμφωνώ με το τελευταίο. Οκ. Λοιπόν. Έγινε, Αριστίδη. Να είσαι καλά, φίλε.
Γεια χαρά. Στον τελευταίο φίλο. Καλησπέρα. Τι έγινε, μάγκες. Ναι. Καλησπέρα. Καλώς στον Τζορτζ. Έλα, μ' ακούτε. Ακούμε, έλα, ακούγεσαι. Λίγο, τώρα... λίγο. Ναι, οκ. Okay. Κάτσε λίγο να βγάλω το ναι, κάπως ακούγεσαι λίγο έτσι, δεν ακούγεσαι καλά. Τώρα καλύτερα. Τώρα είσαι μια χαρά. Πάμε. Πες μας τελικό σκόρερ που θα βγει τότε ένα Ολυμπιακός. Τότε ένα Ολυμπιακός 3-2. 3-2. Το έπαιξα, αρέσει. Τώρα μόλις άρχισε την τηλεόραση και βλέπω 0-2. Άρε κόπια, παντού κόπια μας κάνουν. Εσύ μόλις είπα 3-0 θα λήξει και λέει το κατσίκι 2-1. Βάζει γκολ ο Blackman. Εγώ 2-1 είπα, αρέσει. Τι είπα, είδε τσούπ. Βαριά σκιά. Λοιπόν, εγώ είμαι βαριά σκιά, αυτός τρία, αυτός είναι βαριά σκιά. Άσε, τώρα μιλάει το πατάνι για βαριές σκιές. Μια γωνιά δεν ήρθε Ελλάδα και πήραμε double. Άκουτσε λέω. Έλα πάμε. Λοιπόν, ήθελα να αφαιρθώ λίγο σε αυτό εδώ το θέμα που είπατε γι' αυτόν εδώ τον αθλητικό εισαγγελέα. Είναι τελείως ξεφτύλα να καθόμαστε και να συζητάμε για ένα τέτοιο άνθρωπο που έχει αυτό εδώ το πώς. Δηλαδή εδώ στη Γερμανία, παιδί μου, αν γινόταν τέτοιο πράγμα, τουλάχιστον θα πήγαινε εθελοντικά αυτός εδώ ο τύπος και θα έλεγε εσύ παρετούμε, έκανα ατόπιμα, παρετούμε και τέλος. Δηλαδή ούτε αυτό δεν παίζει στην Ελλάδα. Βλέπεις ο καθένας γράφει το κοντό και το μακρύ του. Δηλαδή είναι δυνατό να γίνεται αυτό εδώ το πράγμα. Δεν συμφωνώ. Εμένα μου αρέσει να βγαίνουν αυτές εδώ οι βρωμίες στην Ελλάδα, γιατί βλέπετε παιδιά ότι όποια πέτρα και να γυρίσεις πάντα θα υπάρχει ένα σκάνδαλο από κάτω. Εδώ βγήκανε οι Ολυμπιακοί και έχουν παραπονηθεί για τον αρχιδιαιτητή που έχουν βάλει, τέλος πάντων, που θέλει να βάλει ξένους διαιτητές στο ΒΑΡ. Δηλαδή ο ξένος ο διαιτητής τους πειράζει. Δηλαδή okay. τόσο μεγάλο μέσο έχουμε, δηλαδή που βάζουμε και τους δικούς μας διαιτητές. Απ' την άλλη είναι μια, αυτό ότι να μπουν, σωστά εγώ λέω, θα μπουν και στο ΒΑΡ ξένοι, γιατί σε όλα τα μάτς πρέπει να είναι και στο ΒΑΡ και στο γήπεδο ξένοι διαιτητές για μένα. Αλλά αυτό είναι μια ομολογία ότι οι Έλληνες είναι, πώς να το πω τώρα, γιατί είμαστε και σε ραδιόφωνο, μη ικανοί, τέλος πάντων, έτσι, για μην το πω διαφορετικά. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη παραδοχή από αυτό, έτσι. Άντε, ξένους διαιτητές, ναι. Βάζεις και ξένους στο ΒΑΡ. Εγώ λέω σωστά τους βάζεις. Αλλά τι σημαίνει, ότι είστε ανίκανοι. Περίμενε, να σου πω λίγο κάτι εδώ πάνω. Ναι. Έτσι. Μπορείς να θυμηθείς ένα σκάνδαλο που είχε γίνει τότε στη Γερμανία με τον Χόιζε, τον διαιτητή που πιάστηκε για δωροδοκία κτλ. Δεν μπορώ, αλλά τέλος πάντων, πες το. Στη Γερμανία, τέλος πάντων, ναι. Από τότε είχε βγει μια νομοθεσία, τέλος πάντων, ότι απογορεύεται ρητά είτε συγγενικό πρόσωπο, είτε να έχει κάνει, ξέρω εγώ, να έχει κάποια συγγένεια με κάποιον διαιτητή, ρε παιδί μου, που να ασχολείται, ξέρεις, με αθλητικά, με στοιχήματα κτλ. Εδώ κάνανε όμως το εξής, ανεβάσανε τους μισθούς, τέλος πάντων, και τα μπόνους, έτσι, και κάθε διαιτητής παίρνει την ανάλογη βαθμολογία και προσπαθεί να δείξει τον καλύτερο εαυτό. Σωστό είναι. Έτσι. Επαγγελματική διαιτησία, που λέμε, ναι. Ακριβώς, δηλαδή όσο πιο καλά παίζεις, ρε παιδί μου, σαν διαιτητής, όσο πιο αμερόληπτος είσαι, τόσο πιο πολλά μάτς θα παίξεις, είτε στην Ευρώπη, είτε στο Σετόν, είτε στη Γερμανία. Στην Ελλάδα ένας διαιτητής ένα κακό σφύριγμα να κάνει, ειδικά δηλαδή, πες το, είσαι σε μια έδρα μέσα στο Καραϊσκάκι, είσαι κάποιος μέσα στο ΒΑΡ, τέλος πάντων, εκεί πέρα, είσαι 25 χρονών, 28, 30, δεν ξέρω, δεν έχεις εμπειρίες πάνω σε αυτό εδώ το κομμάτι. Και πέφτει όλο αυτό εδώ, γίνεται όλος αυτός εδώ ψυχολογικός πόλεμος. Δηλαδή έχουν ξεκινήσει ήδη με τις εφημερίδες, με τα μέντια, όλα τα γνωστά. Έτσι. Γι' αυτό πρέπει να βάλουν και τους ξένους τους διαιτητές. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ειδικά δηλαδή σε τέτοια παιχνίδια. Εγώ δεν είπα να μην βάλουν. Εγώ είσαι άλλο σε όλα τα παιχνίδια και στο πιο μικρό. Εγώ δεν έχω εμπιστοσύνη κανέναν Έλληνα βασικά. Από όλες τις πλευρές και από θέμα ικανότητας και από θέμα το άλλο. Εντάξει. Δεν έχω εμπιστοσύνη σε κανέναν. Αλλά να είναι σε όλα τα παιχνίδια. Να μην μας λέει σε αυτό το παιχνίδι μόνο. Άντε να μην πω εγώ, στον Άρη, στον Άρη. Δηλαδή σε ένα μάτς που παίζεται, ποιος θα πέσει, είναι μικρότερο ενδιαφέροντος ποια ομάδα παίζει στη Β' Εθνική. Είναι ένα μάτς, πέσε σε δύο ομάδες, ρε παιδί μου, που μάχονται για τη σωτηρία. Γιατί να μην παίξει και εκεί ξένος. Σε όλα τα κομβικά παιχνίδια που θεωρούν. Να βάλει, φίλε, 22.500 παίρνει ο κύριος Περέιρα το μήνα. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν παίρνει τόσα. Ποιος είναι ο Περέιρα, δεν κατάλαβα δηλαδή.
Όσο για την πρόβλεψη, θέλω να κάνω και μια πρόβλεψη για το μάτς, δεν ξέρω, Σαββάτο είναι Τάσο ή Κυριακή το μάτς? Κυριακή ρε. Τάσο, ναι. Κυριακή είναι το μάτς. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι λογικά ο Ολυμπιακός θα κάνει το παιχνίδι, θα φτάξει τα πρώτα 20-30 λεπτά, μα ξεπεράσεις κάπως δηλαδή την πίεση αυτή εδώ, εγώ πιστεύω ότι θα πάρουμε ένα πολύ ξεκούραστο διπλό. Αυτή είναι η γνώμη μου, γιατί και ο Μπίσεσβαρ χωστάει στην ομάδα να παίξει ένα παιχνίδι, εδώ και 7-8 παιχνίδια είναι ντεφορμέ, αλλά δεν το βάζει κάτω. Εμένα μου αρέσει αυτό, είναι λίγο εγωιστής, ούτε κρύβεται Τάσο. Mm-hmm. Δηλαδή άμα δεις ο Μπίσεσβαρ ζητάει την μπάλα, είναι μέσα στις φάσεις, απλά δεν του βγαίνει, έχει λίγο κατεμιά, έτσι. Και είναι βαρόμετρο αυτός εδώ ο παίχτης, πιστεύω, σε εμάς. Εγώ νομίζω ότι τώρα αυτό που είπε ο Θόδωρος προλίγο να βάλει τον Μπέρκα, δεν νομίζω ότι είναι σωστό να πάρει τον Μπέρκα σε αυτό το μάτς. Θα ξεκινήσει με Μπίσεσβαρ που έχει τα μάτς στα πόδια του. Εντάξει, ξέρει ότι δεν είναι και καλός τα τελευταία 10 μάτς και νομίζω ότι μπορεί να το γυρίσει λίγο το κλίμα. Και αν δεις ότι δεν τραβάει, ότι δεν σου βγάζει ρε παιδί με αυτό που θέλεις, τον κάνεις αλλαγή. Τι να κάνεις. Αλλά ο Μπέρκας τώρα δεν έχει παιχνίδια το παιδί στα πόδια του. Ούτε θα ήθελα να δω ένα Μαουρίσιο, ας πούμε, έτσι. Δηλαδή εντάξει, θα τον ήθελα να το δω ίσως προς το τελευταίο κομμάτι. Δεν ξέρω τώρα άμα ξεκινήσει και ο Βιερίνη. Εγώ θα γούσταρα να ξεκινήσω ο αρχηγός. Μόνο και μόνο να υπάρχει ψυχολογία. Αλλά δεν φοβάμαι αυτή την ομάδα Τάσο. Εντάξει, θέλει λίγο να την παίξουμε στην κότα και θα κερδίσουμε αυτά. Εντάξει, παιδιά. Λίγο και αυτοί θα παίξουν το κεφάλι τους αυτό το μάτς, έτσι. Γιατί θα υπάρξει μεγάλη αμφισβήτηση αν ο Ολυμπιακός δεν κερδίσει. Και καλείται ο Ολυμπιακός να κερδίσει ένα ΠΑΟΚ που 46 αγωνιστικές είναι αίτητος, που έχει ισοδύναμο πιστεύω υλικό και καλύτερο από τον Ολυμπιακό και σε περίπτωση ήττας του Ολυμπιακού δημιουργεί τεράστια προβλήματα, βάζει μία βόμβα μεγατόνων στα θεμέλια του Ολυμπιακού και τους ανατινάζει την Κυριακή. Άμα πάρει την νίκη, ο ΠΑΟΚ δεν έχει χάσει και κάτι. Άντε και έχασε ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, εμείς δεν έχουμε άγχος. Τους έχει στο δεύτερο γύρο, εδώ υπάρχουν και τα πλέοφ. Άντε και έχασε, σου λέει ο ΠΑΟΚ. Δεν κρίνεται τόσο πολύ, εντάξει, αλλά αν κερδίσει. Ή στη χειρότερη ισοπαλία, πάλι θα υπάρχει αμφισβήτηση από τους Ολυμπιακούς. Οι Γαύροι είναι αγχωμένοι για την νίκη. Πρέπει να κερδίσουν οπωσδήποτε οι Γαύροι. Και αυτό να ξέρει είναι υπέρ του ΠΑΟΚ. Ναι, είναι στη στέρηση. Λοιπόν, έγινε μάγκες, να είστε καλά. Γεια χαρά, καλό βράδυ. Άντε, φιλιά, γεια χαρά. Πάμε στο φίλο. Μην μπεκαλυτώ όμως για να κάνουμε το διάλειμμα για να έχουμε μετά και τουλάχιστον ένα δεκάλεπτο για το τελευταίο μέρος της εκπομπής. Έτσι. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Έλα. Να καλησπέρα το. Τάσο. Καλησπέρα. Ζάχο. Έλα ρε Χριστό. Γεια σου Χριστό. Έλα. Ζάχο σοβαρά, μιλάς 22,5 χιλιάρια παίρνει ο Περέιρα. Ναι, το μήνα. Δεν το ξέρεις. Σοπάρε. Δηλαδή ένα χρόνο μόνο να κάτσεις, αυτό φτάνει για όλη τη ένα ζωή. Ένα χρόνο είναι, δύο χρόνια είναι ήδη. Ένα είναι. Ήδη. Και μάλιστα λέει, πού το διάβασα, δεν θυμάμαι πραγματικά, δεν έχω πρόβλημα να το πω. Ότι του καθυστερήσαν, λέει, ήταν λίγο περισσότερο. Του καθυστερήσανε κάποια, του κόψαν, λέει. Γιατί έπεσε λίγο μισθός, ήταν λίγο περισσότερο και έκανε, λέει, έκανε σαν εξώδικο κάτι ότι αμάν το δώρο και το Χριστουγέννων και το επίδομα. Λέρε. Ναι, σε πουλάει τρέλα τώρα ο Πορτογάλος. Δηλαδή, πάντως η United τα χάλια που έχει 0-2 δεν θα ήταν τώρα από τον Ολυμπιακό. Η United όταν ήταν χάλια τότε, όχι βέβαια τα αυτά χάλια, τον κέρδισε τον Ολυμπιακό 3-0. Μου είχε χάσει 2-0 στο Καραϊσκάκη και 3-0 τον κέρδισε. Βέβαια, καμιά σχέση εκείνα τα χάλια με αυτό. Τι έγινε τώρα, κάτι έγινε. Ναι, και κάτι τόρκια άρπαξε. Πέναλτι έδωσε, όχι ρε. Περίμενε λίγο. Στον Σον. Όχι, φάουλ έδωσε και κάρτα. Βέβαια, κάρτα. Τι διαμαρτύρεται, κάρτα είναι. Ναι. Όπου τον πήρε τα νιάτα του. Δεν μου λέει, Ζάκο. Στην Αγγλία δεν τα δίνουν. Έλα. Λοιπόν, τώρα εσύ έκανες καλή εμφάνιση μέσα στην ΑΕΚ. Εντάξει, πήρες τον πότο. Μπορούσες και την νίκη, όλα καλά. Τώρα δεν είχε να κάνεις καμιά στραβή με τη Λαμία. Αυτό έλειπε εσύ. Σαν να έχασε με την ΑΕΚ θα είναι. Η Λαμία έρχεται από τρεις συνεχόμενες νίκες. Και ο Άρης έχει δώσει δικαιώματα μέσα στην έδρα του. Αν δούμε. Δύσκολο μάτς, δεν υπάρχει εύκολο μάτς. Το παράδειγμα. Ναι, αυτό λέω γιατί θα έχει κάνει κάτι 2-3, κάτι με τον Όφη. Καλά, δεν υπάρχει εύκολο μάτς. Υπάρχει το παράδειγμα με τη Λάρισα που κέρδιζε 2-0, ο Άρης έχει 2-3. Υπάρχει το παράδειγμα με τον Όφη που στραβοπάτησε μέσα στο Λεάνθη. Αν δεν είναι σοβαρός και υπερτιμήσει αυτό το χείμ που πήρε από τη μισή κάκιστη ΑΕΚ, θα την πληρώσει να ξέρεις. Εγώ λέω το εξής, ότι ο Άρης παίρνει πιο σοβαρά τα παιχνίδια με, ας τα πούμε, derby, με τον ΠΑΟΚ, με την ΑΕΚ, με τον Παναθηναϊκό, αυτά. Ναι. Αυτό δείχνει μέχρι τώρα οι εμφανίσεις. Μπορεί δίκιο να έχει και παραπάνω κίνητρο σε αυτά τα μάτς. Βέβαια το καλύτερο του μάτς από πλευράς ευκαιριών και τέτοια με τη Λάρισα που έχασε, έτσι. Ναι.
Αυτό είναι το κράτσα. Ναι. Ένα καλό φάουλο gain τώρα. Λίγο μπορεί να το δώσουμε live. Για τον Άρη να κόψει βαθμού από την ΑΕΚ, τον Μπάου. Ναι. Ναι, κάτσε λίγο. Ο Μουρίνιο... Α, τον Ολυμπιακό όμω δεν κόβει. Α, δεν μπορούσαμε, ατυχήσαμε. Ναι, δεν κόβει. Μπορεί λοιπόν, να κόψει το Καρεσκάκι. Ναι, βέβαια. Καλά σου λέει. Ναι, 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 όπω πέρσι με την Τεσάρα. Για να δούμε. Κάτσε Κέιν. Εντάξει, πέρσι. Ωoo! Τι over! Series out! Τι over! ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία. Έλα! Αντί έγινε, παιδιά, έγινε. Καλή συνέχεια. Καλά. Για χαρά. Ο τελευταίος φίλος. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Εχθές το πόδι σου ο Δάγκος ο Ζαγόρας ή όχι? Τι έκανε? Τι είπε? Ρώτα το ξανά. Το πόδι είναι στο Δάγκος, ρε. Το δάγκωσε, ρε φίλε. Δεν το δάγκωσε. Το χέρι. Αφού με... Δεν ξέρω. Το δάγκωσε. Πετάχτηκα, πέρασα τον Μπούμκα χωρίς κοντάρι να πούμε. 5.62 έκανα. Πετάχτηκα, τι να κάνω. Έχεις δει άνθρωπο να κάθεται σε καρέκλα και να κάνει επιτόπιο άλμα? Μόνο Νίκος Γκάλης. 65 πόντων από το έδαφος. Το είδα χθες, ρε φίλε. 0-2 η μπάγκερ. Τάσου σε πιστεύω. Ναι, 0-2. Σε πιστεύω, Τάσου σε πιστεύω. Είσαι λίρα 100, δεν υπάρχει. Ναι, λίρα είναι, πεντοζάλι τέτοια. Πάντως κοίταξε να σε πω κάτι. Για πες. Όχι, δεν σε κάνει ρόμπα σήματα. Βασικά όλο το YouTube να πούμε σε κράζει, να ξέρει. Γιατί με γελάει με σένα. Γιατί γελάει, εσύ άμα ήσουν τι θα έκανες δηλαδή? Θα ήσουν ατάραχος και θα ήσουν να θα καθώσει τη θέση σου? Εγώ δεν είδα, εγώ είδα λίγο. Κάτι είδα. Όχι, και λέω, ήσουν εσύ ή ο πιο ψύχρεμος. Τι θα έκανε? Φοράς ακουστικά, κάθεσαι. Σιγά να μην πηδήξω εσύ να πούμε 65 πόντους να πούμε κλούτε εσύ, ρε. Εντάξει, υπερέβαλε λίγο ο κύριος Τρέγιας να το πόσο, έκοψε. Για πες, πόσο. Εντάξει, έκανα ένα, και σηκώθηκα από τη θέση μου. Τι έκανα, σιγά να έτρεξα και μαραθώνιο. Εσύ τι θα έκανες δηλαδή, θα καθόσουν και θα έλεγες κάνα πείμα του Ρίτσου? Κοίταξε λίγο, ένας πρωταθλητής ποτέ δεν αντιδράει. Ένας φοβισμένος λαγός, έτσι αντιδράει. Τι λες, βρε. Ρε Σούπερ Κούφι, είπες στην αρχή να πούμε 2-1 και μόλις το κλείνεις και πάει κόλλο ο Γάβρος. Το συνοπαδό σου γιατί το κράζεις που είπε 3-0 και κράζεις εμένα? 3-0 και εγώ 3-0 το έλεγα. Γι' αυτό είσαι και οι δύο άμπαλοι, και αυτός και εσύ. 3-0 είπες. Πάρ' το 0-2 τώρα και τρέξε να το κάνεις 3-2 τώρα. Τι να τον άρεσε. Κόβεσαι, μπαμ, πάει κι αυτός. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε μετά, θα προλάβουμε κάτι τουλάχιστον επίλογο να κάνουμε, Τάσο, γιατί βλέπω κοντεύει και παρατέταρτο. Λοιπόν, θα πούμε τα αποτελέσματα και τον... Και παρατέταρτο δεν έχει, παρατέταρτο. Τι είπα? Και παρατέταρτο δεν έχει. Ωραία, τον Μπαμπινιώτη, ρε παιδιά που έχω μπλέξει. Πέναλτι, τι λέει? Πέναλτι. Για ποιο είναι το πέναλτι? Πέναλτι τσέκλι, το VAR. Και κόκκινη στη Ρεάλ, τι είναι αυτό πάνω, κόκκινη είναι. Πέναλτι και κόκκινη. Περίμενα, δούμε. Τσέκ όμως. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και συνέχεια θα δώσουμε και τα αποτελέσματα. Τι θα βγει ο Ολυμπιακός τελικό? Το έπαιξα 3-2 ακριβές σκορ. 3-2. Ναι. Τι κρύα τραγούδια είναι αυτά. Τι λες ρε άσχετε. Τι λες ρε άσχετε. Λοιπόν, άκου. Ξέρεις ότι έκανα διπλό τσέκ, κοιτούσα στο διάλειμμα. Πάει, παιδιά, ξέρετε τι κάνει. Έχει κάνει τέταρτο επειδή πλησιάζει η ώρα να έρθει ο Γιώργος της Αγοράς και πάει, κοιτάει πίσω από την πόρτα. Αν του την έχει στήσει, το ξανατρομάξει. δεν την πατάμε. Δεύτερη φορά. Για πες τα. Παίζει λίγο Τάσο τα αποτελέσματα. Πες τα αποτελέσματα για να. Έχουμε μία γραμμή, δεν πάρουμε ένα. Καταρχήν έχουμε σφαγή τη Παρίσι Ζερμέν στη Ρεάλ, έτσι. Ναι, του καημένου λίγο. Έχει φυρίξει μια πεναλτάρα και έχει δώσει και αποβολή. Πέναλτι και αποβολή. Στον τερματά τη Ρεάλ και το παίρνει πίσω για ένα ακούμπημα παίκτη τη Παρίσι Ζερμέν στο Μαρτσέλο. Λέει προηγήθηκε φάουλ. Θύμησε Χαριλάο με τη Λάρισα. Εντάξει, φίλε, είναι γελίο τώρα αυτό, έτσι. Θύμησε Χαριλάο με τη Λάρισα. Ήταν καθαρό φάουλ. Τα λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Και έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική διοίκηση. Καλά, πώς δεν είναι. Στο Χαριλάου τουλάχιστον. Παίζει λίγο τα αποτελέσματα, ακούσαμε και το φίλο και να. Ρεάλ Μαδρίτης, Παρίσι Σεν Ζερμέν 1-0. Ημίχρονα είναι αυτά που σας λέω. Ερυθρός Αστέρας, Μπάγκερ 0-1. Τότεναμ Ολυμπιακός, έβαλε γκόλι Τότεναμ. Ποιος έκανε το τσαφ? Ένας έκανε τσαφ αμυντικός. Ο Μπουχαλάκης ήταν. Μάλλον. 1-2. Αταλάντα, Δυναμό Ζάγκρεπ με πέναλτι 1-0. Manchester City, Σαχτάρ Ντόνετσκ 0-0. Και Ιουβέντους πριν από λίγο, Ατλέτικο Μαδρίτης με ένα γκολ σχεδόν από το corner, ένα foul corner που μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε, το είδαμε εδώ με τον Ζάχο.
1-0 η Γιουβέντους με Ντιμπαλά. Ο Ντιμπαλά. Ντιμπαλά. Λοιπόν, πάμε στο φίλο. Ένα Ντιμπαλά που είχε ο Λεβαδιακός και σας είχε ξεσκίσει. Όχι, εσάς ξεσκίσε ο Ντιμπαλά. Εσάς ξεσκίσε ο Ντιμπαλά, λάθος κάνεις. Άκουσε. Σε εμάς Κυπέλλου. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά γιατί τότε έπαιρνα στα ράδια τηλέφωνο σαν ακροατής και του είχα βγάλει και τραγούδι. Ο Ντιμπαλά, Ντιμπαλά. Τελείωσες. Ο Ντιμπαλά όταν σας κέρδισαν 4-0 μέσα στα Γιάννενα. Τραγούδι. Ο Ντιμπαλά σου βγάλει. Στο Λεβαδιακό έπαιζε ρε Βλάκα. Και στα Γιάννενα έπαιξε. Σε ήρξε 4 τα Γιάννενα. Με Σάντος. Δεν θυμάμαι. Ποιο 4-0. Ναι. Ναι, και βγήκα και τραγουδούσα με για τον Ντιμπαλά. Α, το έχω το ηχητικό ακόμα. Θα σα το φέρω να το ακούσει. Λοιπόν, πάμε στο φίλο. Έλα, φίλε. Ελπίζω να μην σου μείνει φοβία από σκύλο. Όχι, τα αγαπάω τα σκυλάκια. Δεν τα αγαπάω. Λέω μετά το προχθεσινό. Του έφερα του Ζαγόρα λίγο κάτι φρίσκι εδώ που βρήκα, του τα έφερα λίγο. Να φάει. Γιατί δεν τα πει στον Ιντέγερ, φίλε. Δεν έχει ανάγκη ο Ιντέγερ. Να απολύτω από Αθήνα. Έλα, το όνομά σου, φίλε μου. Για χαρά. Βάγκος. Γεια σου, Βάγκος. Βάγκος. Βαγγέλης, έλα, ρε. Ήθελα να ρωτήσω Τάσο, μήπως ξέρεις ο Βαρέλα σε τι κατάσταση είναι. Ο Βαρέλα. Έτοιμος είναι ο Βαρέλα. Και ο Βαρέλα και ο Βιερίνια. Ενδέχεται να παίξει δηλαδή. Και ο Μαωρίσιο έτοιμοι όλοι, βέβαια. Ναι, γιατί εγώ τον θέλω, ρε φίλε, να είναι ετοιμοπόλεμος για. Ναι, δεν νομίζω να ξεκινήσει. Δεν νομίζω ο Βαγγέλη να ξεκινήσει Βαρέλα. Ναι. Πιστεύω πρέπει να παίξει μπροστά, Άκμουν. Να βγάλει εγωισμό να δω. Ναι. Και γιατί ρε φίλε, ο άλλος σε κάθε μάτς σκοράρει. Πώς θα βάλει Άκμουν. Σκοράρει, αλλά κρατάει μπάλα. Ο Άκμουν είναι πιο γρήγορος. Είναι εντάξει, ο άλλος θα μου πει είναι. Βάλε το Κμόχ Νέο να πούμε να σκοράρει στο πρώτο ημίγρονο και στο 60 βάλε το Θορυκτό να πούμε να κρατήσει μπάλα μετά. Ναι. Άμα είσαι μπροστά στο σκορ. Τώρα Λιμιός πιστεύω πρέπει να παίξει σίγουρα. Για τον Βιερίνα συμφωνώ, δεν ξέρω αν είναι έτοιμος. Έτοιμος είναι. Αλλά δεν είναι 100%. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι η Βιερίνια είναι κατά 75% με 80% το πολύ, το πάρα πολύ έτοιμο για να παίξει. Οκ. Okay. Φτάνει και όλα για αυτόν τον παίκτη. Φτάνει και όλα για αυτόν τον παίκτη. Προσωπικά νιώθω πολύ ανυπόμονο για το μάτς. Και έχω και ένα λόγο παραπάνω. Έχω γενέθλια εκείνη τη μέρα. Περιμένω ένα καλό δώρο από την ομαδάρα. Αμήν, Ευαγγέλη. Και μπορώ να αφιερώσω και ένα συνθηματάκι χωρίς υβριστικά. Άμα δεν βρει, ναι. Πρωτομηνιά, θα έρθω μετά τις 7. Θα σου το κλείσω το σπιτάκι και εσύ θα κλαις πάλι γαβράκι. Φίλε, όλα τα λεφτά αυτό το μάτς. Βαγγέλη, πειράζει, έτσι. Ε? Στον πειραμένης είπες. Όχι. Πιο πάνω. Με απολύτης πειρά δεν είπες. Όχι, με απολύτης από Αθήνα παίρνω τηλέφωνο. Α, εντάξει, εγώ Πειραιά. Θα παράβεις ποιος είμαι. Μπορεί. Ναι, άστο, δεν αφού είπα. Ας μην πούμε παραπάνω, εντάξει. Εντάξει. Τώρα αυτό τελευταίο και κλείνω, αυτό που έγινε με αυτό που βγήκε με τον εισαγγελέα, ναι. Δεν ξέρω η σκοπιμότητα που βγήκε τώρα ρε φίλε, αυτό με βάζει προβληματισμούς, δεν ξέρω τώρα. Βαγγέλη μόνιμα μένεις τώρα εκεί. Είμαι πολλά χρόνια κάτω αδερφέ, λόγω δουλειάς. Είμαι πολλά χρόνια, πιστεύω κάποια στιγμή να καταφέρουμε. Να ανεβούμε. Μάλιστα. Ωραία. Με το Γήθιο έχεις κανένα σχέση. Με το Γήθιο έχεις κανένα σχέση. Με το Γήθιο έχεις κανένα σχέση. Με το Γήθιο. Όχι. Να πας, είναι πολύ ωραία. Οκ. Βαγγέλη. Να σε καλά, φίλε. Είναι και σχολή μαγείρων εκεί πέρα. Τελευταίος φίλος για ένα λεπτάκι δύο. Έλα, φίλε μου. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Για καλά, καλησπέρα. Ο Γιάννης. Καλησπέρα. Ο Γιάννης. Γεια σου, Γιάννη. Καλά. Έβλεπα Ολυμπιακό και σας άκουγα και λίγο. Ναι. Πάντως αυτός που ο Μεριά έμαθε ζεμπέκι κοντά στο γρήγορα. Ο Μεριά είναι, ρε, δεν είναι ο Μεριά. Ο Μπαχαλάκης τι δουλειά είναι. Ο Ολυμπιακός ήταν πάρα πολύ καλός από τον Μπαχαλάκης. Καλό. Ο Ολυμπιακός ήταν καλός, ναι. Εγώ πολύ καλός. Εγώ ήταν πολύ κακή. Το μόνο που είχε η Τότεναμ είχε μια ανούσια κατοχή. Μόνο κράταγε την μπάλα, την άλλαζε και δεν έκανε πολλά πράγματα. Δηλαδή σοβαρή ευκαιρία δεν έκανε. Σοβαρότατη. Το φάουλ ήταν καλό. Sorry, Γιάννη, λίγο. Τι πάθατε. Κάνω εγώ όπως χαιρετάω στην πόρτα και νομίζω ότι είναι ο Ζαγόρας. Από πίσω από το τι βλάκας. Ξέρετε, γύρισε το κεφάλι μου. Σε νανοσεκόντ γύρισε. κάτι είπατε ρε παιδιά πριν, επειδή δεν είχα πολύ καλό σήμα εκείνη την ώρα, κάποια στέλα, κάποια χρόνια πολλά είπατε κάτι τέτοιο. Γιορτάζουν σήμερα. Ναι, γιορτάζει η κορούλα μου η Στέλλα. Στέλιος και Στέλλα. Να τη χαίρεσε αυτό. Ευχαριστώ. Κάπου εκεί σας έχασα εκεί, ναι. Να τη χαίρεσε. Στέλιος, Στέλλα, ναι, χρόνια πολλά σε όλους έτσι.
Όλοι, όλοι. Χρόνια πολλά σε όλους, σε όλους όσους ακούνε. Εμείς είδες ότι τελικά μας το έδωσε πίσω αυτό που μας έπαιρνε συνέχεια στο 90 με τον Όφη. Ήτανε ματσάρα το Ατρόμητος Όφη. Είχε δοκάρια, είχε ευκαιρίες, είχε πάνω κάτω μπάλα. Μας βγήκε ψυχή, αλλά ευτυχώς στο τέλος. Ο γκολ πήγε 14 δευτερόλεπτα, νομίζω, μετά τα 4 δευτερόλεπτα. Φίλε, τα 4 λεπτά που είχε δείξει. Από τα καλύτερα ματς τη Super League που έχω δει. Από τα καλύτερα ματς. Α, το είδες. Όχι, είδα τις, όχι, δεν το είδα όλο, δεν προλαβα, είδα τις φάσεις. Okay. Ναι, είδα τα highlight, παιδί, πώς τα λένε, κατάλαβες. Ναι, και ήταν πραγματικά... Ήταν γεμάτο, γεμάτο παιχνίδι. Πραγματικά εξαιρετικό παιχνίδι, εξαιρετικό παιχνίδι. Δηλαδή και η διακύμαση του σκορ και το φινάλε και όλα, ήταν κάτσε καλά. Τώρα για σας στο Καραϊσκάκι που είναι όλα τα λεφτά το παιχνίδι, αρκεί για μένα να σου πω δεν είναι και τόσο καθοριστικό το παιχνίδι, πολύ νωρίς και μην ξεχνάμε ότι φέτος είναι και διαφορετικό το σύστημα με τα play-off. Μπορείς εκεί να ρεφάρεις όσες γκελές και να κάνεις κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος. Απλώς ο Ολυμπιακός θα έχει σίγουρα κάποιες αναταράξεις και με τον προπονητή συνήθως αυτός την πληρώνει ο Κακομοίρης. Γιατί δεν μπορείς να διώξεις τους παίχτες, οπότε θα την πληρώσει ο προπονητής προφανώς. Και να δούμε και πώς θα πάει το μάτς σήμερα. Ναι, γιατί παίζει ρόλο αυτό. Χρόνο, παιδιά, γίνονται όλα, ξέρετε ότι κάποια γήπεδα, ειδικά άμα παίζει στην Ευρώπη, κατηφορίζουν. Ωραία. Δεν θα μου φανεί και περίεργο να χάσει ο Ολυμπιακός σήμερα, ας πούμε. Όπως και επίσης τάσω να ξέρεις ότι δεν θα μου φανεί περίεργο να φάτε και τρία γκολ, βέβαια, έτσι, στο Καραϊσκάκι. Εντάξει, δεν έχει συνηθίσει το γνωρίζεις αυτό. Το τρία γκολ, αλλά. Όχι, αλλά αντικειμενικά σου λέω να ξέρεις ένα ντέρμπι μπορεί να σε πάει από κάτω. Λίγο και λίγο. Ο Πάοκ πρέπει να πάει με χαμηλωμένη την μπάλα. Πρέπει να πάει προσγειωμένος, έτσι, αποφασισμένος, παθιασμένος για να πάρει δικό αποτέλεσμα. Αν είναι. Αφελέστατος, αν είναι αφηρημένος και αν δεν έχει 100% συγκέντρωση, κινδυνεύει να χάσει και το αίτη του. Εντάξει. Αν όμως είναι ο πραγματικός ΠΑΟΚ, ο καλός ΠΑΟΚ που ξέρουμε, ο σοβαρός, μπορεί να πάρει και το τρίποντο και να βάλει πραγματική βόμβα στα θεμέλια του Ολυμπιακού και στο Μαρινάκι. Μακάρι να γίνει ένα καλό παιχνίδι, να δούμε λίγο μπάλα, παιδιά. Γιατί άντε, να σε καλά. Αυτές είναι οι δύο καλύτερες ομάδες. Να σε καλά, Γιώργα. Έχετε μπάλα. Θα δούμε, θα δούμε και θα σχολιάσουμε από την επόμενη εβδομάδα. Γιάννη, να είσαι καλά φίλε μου, να είσαι καλά, καλό σου βράδυ. Να είσαι καλά. Εγώ πιστεύω και στην κρίση μου δεν είναι για μένα απέναντι. Γιατί πιστεύω ότι διώχνει την μπάλα και τα σχήματα του παίρνει το πόδι. Δηλαδή δεν έχει πρόθεση να τον κόψει κατευθείαν. Τι βλάχι. Δεν έχει. Πιστεύω ότι δεν είναι. Τι βλάκας είσαι. Από το κινητό το βάλεσες. Τόσο κεφάλας να είσαι. Τόσο κεφάλας. Ο άλλος λέει, μ' ακούτε ο Γιώργος. Ο Γιώργος από Νέα Σμύρνη. Τι να σας ακούσουμε ένα γουάρι μου. Τρία κεφαλικά κοντέψα να πάθουμε. Εδώ ο άλλος έπεσε κάτω και τρεις ώρες ήταν και γελούσε. Έλα κλείσε ρε καρτουνάντε ρε. Κλείσε. Λοιπόν, κλείσω ρε, ακούγεται τα, και τον πινελίκι. Σιγά, εντάξει, μάι. Λοιπόν, τι γελάς ρε. Δεν σου θυμάμαι τι σε έκανε ο Ζαγόρας. Κάτσε μπάτσε Ζαγόρας, βάσκει να πίσω Γιώργα, ρε. Να σε καλά πίσω. Ρε φίλε, δεν θα το ξεχάσω ποτέ αυτό το πράγμα. Δεν το κάνω. Διάβαζε, διάβαζε. Όχι, διάβαζε, γελάω ακόμα. Εγώ τι κάνω, εγώ κλαίω. Λοιπόν, Πορκίτο Ψητοπολείο. Αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινός κοτόπουλο, όπως και πολλές άλλες χειροποίητες νοστιμιές σας περιμένουν. Στο ψητοπολείο μας έχουμε σούπερ λαχταριστές προσφορές καθημερινά. Ενδεικτικά κάποιες από αυτές, δύο μπέργκες με γύρο και μία κοκακόλα μόνο με 5 ευρώ. Μην κοιτάς. Ένα special burger και μία κοκακόλα μόνο με 4 ευρώ. Ένα κλαπ αλατικών, μία κοκακόλα 330 ml μόνο με 5 ευρουλάκια. Διεύθυνση του Πορκίτο Ψητοπολείου, Καραολί και Δημητρίου 52 πρώην διοικητήριο και delivery 2310-520-555. Μην κοιτάς στην πόρτα ρε. Μάζδα Μανατίδης, εξειδικευμένο συνεργείο Μάζδα. Δεν τελείωσα, εσύ ξεκίνησες την Μάζδα Μανατίδης. Δεν τελείωσες. Κατεβάζοντας την εφαρμογή μας από το App Store ή από το Google Play και κάνοντας από εκεί κάτω, άκουσα την πόρτα τώρα και κάνοντας την παραγγελία σας από την εφαρμογή μας. 10% έκταση σε κάθε παραγγελία σας περιμένει. Εδώ είσαι, έλα Έρπιν. Έλα Έρπιν. Έχει από τις παρατέταρτο. Γιώργο, κάνω έτσι. Στην πόρτα. Έχεις τραβολεμιάσει. Να την άζετε.
Άντε ρε Βλάξ. Άντε τελείω, ναι. Καλά σου μιλάει. Έχει γίνει η είδηση της ημέρας σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα αυτό το πράγμα. Ακόμη στο... Από Αυστραλία μου στείλα μηνύματα. Δεν σου κάνω πλάκα. Σωστά, δεν το είσαι. Εσύ δεν το έδειξα ακόμη. Πιστεύω αύριο. Δεν το δίνουμε. Κλαίει ο κόσμος σου, λέω, από αυτό που έγινε. Να μου χαθεί. Άντε τελείωνε, τελείωνε, σαλιάρε. Άντε. Μάζδα Μανατίδης. Εξειδικευμένο συνεργείο Μάζδα. Η καρδιά της Μάζδα χτυπάει ανατολικά στην Παπάφη. Στη Μάζδα Μανατίδης. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Μάζδα, με σέρβιση, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX. Μάζδα Μανατίδης. Ένα όνομα εγγύηση με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Το Μάζδα έχει τώρα το μάστορά του, κύριο Γιάννης Μανατίδης και το επιτελείο του. Διεύθυνση Παπάβη 205, τηλέφωνο επικοινωνίας με τη Μάζδα Μανατίδης 2310-924-931. Λοιπόν. Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο για τη συμμετοχή και την ακρόαση για μια ακόμη φορά συγκεκριμένη εκπομπή. Ανανώνουμε το ραντεβού μας αύριο σε 9 η ώρα για ακόμη μια εκπομπή. Μουσική βάλε, μην είναι βαζιά. Ναι, δεν βάζω. Γιώργο, το παίξεις μία, όταν φεύγουμε να τα ακούσουμε. Τι τράμα είναι. Λοιπόν, αύριο πρώτα Θεός σε 9 η ώρα ξανά η εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα εδώ στο Λίμπερο 107,4. Συνεχίζει Γιώργο. Ένα ψηλό τύραγμα το κάνεις. Τι πλάκα είναι, ρε παιδιά. Τι ψεύτης, ρε παιδιά. Ρε το Μιτχά. Γιώργο. Το τέτοιο σου άρεσε η φωτογραφία του Θόδωρου. Παίζουμε τόσα χρόνια μπάσκετ και από τις ειδικά και τα λοιπά. Επιτόπιο άρμα να κάνετε το άλλο 65 πόντων. Δεν είδα να σηκώνεται στον Ελλάδη. Θα το ζήλευε και ο Μάικλ Τζόρνταν. Άντε, κλείσε, άντε. Τα νεφρά μας κορίσαμε.